Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνει την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα-πα-πα-πα. Κάντε like. Πα-πα-πα-πα. Like, like. Πα-πα-πα-πα. Παρακαλώ. Είμαι ανατολική τάξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλησπέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Κοντά σας θα είμαστε μέχρι τις 4, παρέα με τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, με τον Εμίλιο Γαβριλίδη. Σας μπερδεύω. Λοιπόν, ο Κόκκινος είναι άρρωστος. Λέω, τι έγινε ρε Κόκκινε, τι έπαθες, πονάει ο λαιμός μου, μη σας κολλήσω, λέει. Λέω, πραγματικά, λέω, ο λόγος που δεν έρχεσαι είναι μας κολλήσεις? Όχι, λέει, για να γίνω, λέει, καλύτερα. Πες, λέω, την αλήθεια, ότι εσύ θες να γίνεις καλύτερα και ότι δεν σε έπιασε ο πόνος, μην κολλήσεις εμάς. Λίγο σε νοιάζει. Τέλος πάντων, θα μείνει και καλά θα κάνει, γιατί εδώ ψού ένας, αμπάρτο άλλος, ζάρτο άλλος. Πετάγονται, να πούμε, σάλια μέσα στα μικρόφωνα, πετάγονται μέσα στα τραπέζια, παίρνεις, να πούμε, φάσει ένα ψωμοτήρι κτλ. Κολλάς, μένεις μια εβδομάδα κάτω. Και δεν είμαστε για να μένουμε καμιά εβδομάδα κάτω. Εξάλλου, εμείς θέλουμε να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Μπαμ και κάτω. Ένα ισχυμικό επεισόδιο. Βαμ, πάρ' το να κάτω και τελείωσε. Λοιπόν, εδώ είμαστε με το φίλο μας, το Μαλάτο. Μας έφερε μια ασφαλιστική, μια ασφάλεια παιδική, έτσι. Μια με το αυτοκίνητο. Είναι ο ασφαλιστής μας εδώ, ο φίλος μας.
Ο οποίος παρακολουθεί τα γεγονότα, είναι στο αντίπαλο στρατόπεδο από, την, από εδώ που είναι το, το Μετρόπολης, ας πούμε. Είναι ευσύ στην άλλη μεριά, εσύ. Και όπως είπε ο Βλαχόπουλος τώρα, έκανε το λαϊκισμό του στο καφενείο, λέει, φέτος ξέχνα το πρωτάθλημα. Και εσύ το πατάς, θα το δώσουμε. Αυτές τις κουβέντες είχατε πριν μπούμε στο... Όχι. Ναι, τι, καλησπέρα και από μένα στους αγαπητούς ακροατές. Είπα απλώς ότι αν είναι να το δώσουμε, λέω εντάξει, είπα εγώ. Γιατί όχι ότι μπορεί, το συμμερίζομαι. Δεν μπορείτε να το χάσετε δηλαδή, δηλαδή θα το δώσετε. Το βλέπω πολύ δύσκολο γιατί είναι όλοι χάλια και αν και εφόσον η ομάδα ξυπνήσει λίγο, έχει τις δυνατότητες να το πάρει. Όχι βέβαια με 30 και 40 βαθμούς διαφορά, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπω ότι έχει αυτές τις δυνατότητες. Τώρα αν ενισχυθεί κιόλας θα δούμε, δεν ξέρω. Πάντως επειδή χτες άκουσα μια υπερβολή. Ποια υπερβολή? Σε κάποια εκπομπή τέλος πάντων που γίνεται στο Sky, ότι μια ομάδα λέει, εφόσον κατηγορηθεί από τους παίκτες της αντιπάλου ομάδος ότι κάτι συνέβη και το παιχνίδι ήταν, να το πω έτσι κομψά, προσυμφωνημένο. Για ποιο μπάτς? Για το Ολυμπιακός Κέρκυρα, 3-0. Βέρεια. Βέρεια, συγγνώμη, Βέρεια. Ναι, 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 έχω μπερδευτεί. Εν πάση περιπτώσει, η όλη διαδικασία είναι ότι αυτή η υπόθεση, επειδή παρακολουθούσα, είχε τελεσιδικήσει και τώρα λέει να την ξανανοίξουν πάλι, να δούνε τι και πώς. Και επειδή είπε, λέει, καταγγελίες, ρε φίλε, είπε, δηλαδή, ναι, στείνονται πολλά, ναι, μάτς, πάρα, ναι, πολλά μάτς, αλλά αυτό το μάτς είχαμε καταγγελία. Εγώ πάντως την ίδια μέρα που έγινε το μάτς, ναι, ναι, θα θυμηθώ μέρα, εγώ τι θα, ναι, πω, ναι, 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 ναι. Λέω, εγώ εκείνη την ημέρα που έγινε το μάτς, την άλλη μέρα, θυμάμαι ήταν Φώτα του 13, είχα ραντεβού με τον Καλαϊτζίδη, τον προπονητή της Βέρειας τότε, και μου είπε όλη την ιστορία την επόμενη μέρα, δηλαδή... αυτό που βγήκε στην επιφάνεια και τα λοιπά, εγώ το έμαθα την επόμενη μέρα. Αποδείξεις είχε? Ποιος, ο Καλαϊτζίδης? Ναι, ναι, ότι ο Λαναρίς μου είπε. Ο γενικός αρχηγός της Βέρειας. Τους, ναι, είπε να πούμε 3-0 το μάτς. 3-0, ναι, το, δηλαδή, μάτς. Λέει τώρα, μια ομάδα για να στήσει ένα μάτς δεν μπορεί να το κάνει μόνη της. Δεν μπορεί να εγώ στήσω. Μια ένα χαρά μάτς μπορεί. Μια δεν χαρά μπορεί. Και άμα έτρωγε 5, ας πούμε. Μπορεί ο Ολυμπιακός να ρίχνε 5 εκεί. Όχι, μπορεί. Εγώ δεν άκουσα τον ποδοσφαιριστή. Αυτόν από τη Βέρεια, τον Αμαραντίδη. Τον Αμαραντίδη. Τον μπακ, ναι, τον αριστερό. Του οποίου δεν του είχαν γράψει πουθενά σε αυτά που διάβαζε, ναι, ότι κάποιος από τον Ολυμπιακό πήγε και τους είπε. Όχι. Είπε όμως κάποιον από τη Βέρεια. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν και εγώ, ναι, αν είναι να καταδικάζονται έτσι σύλλογοι, ναι, του ύψους και του Βεληνικού Ολυμπιακού, ναι, πολυαθλητικός σύλλογος, ναι, ναι, μεγάλος, ναι, ναι, παγκοσμίως. Παγκοσμίως, ναι, ναι. Λοιπόν. Να πηγαίνω και εγώ να λέω ότι ο Πανκουτσαλευριακός, ναι, το κανόνισε το παιχνίδι με τον Ξεφτιλιακό να το φέρουνε τόσο. Θα βάλουμε μια παρένθεση να τα συζητήσουμε αυτά τις επόμενες ώρες. Να τα συζητήσουμε. Καθώς υπάρχει ένα γεγονός το οποίο κατά κάποιο τρόπο συζητήθηκε πολύ στη Θεσσαλονίκη, μάλλον θα συζητήθηκε σε όλη την Ελλάδα, ότι στις εκλογές που έκαναν το Πασόκ, το οποίο ψήφισες εσύ επί Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά μετά το γύρισες στον πατριωτισμό. Έτσι, όχι, σε... και ναι, ο Ανδρέας Παπανδρέου για μένα πατριώτης ήταν και οι υπουργοί του, ναι, γεννηματάς που ήταν και φίλος μου και λοιπά, βεβαίως. Μετά δεν ήταν. Μετά. Λοιπόν, ένα παραδοσιακό στέλεχος της δεξιάς, της Νέας Δημοκρατίας μάλλον, πήγε και ψήφισε και μάλιστα έχει γίνει και ο Μάρχης δικός μας, βουλευτής και τα λοιπά, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, τον οποίο χθες εγώ είπα στο ραδιόφωνο, μα πώς είναι δυνατόν μαζί με χιλιάδες άλλους φίλους του ποδοσφαίρου που ασχολούνται και με την πολιτική, πώς είναι δυνατόν να πάει ο Ψωμιάδης να ψηφίσει Πασόκ, ας πούμε, για αρχηγό. Κάτσε να τον ακούσουμε. Χαίρετε κύριε Παναγιώτη Ψωμιάδη, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα και για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Δεν ξέρω αν είσαι μέσα ή έξω, Κώστα Ραπτόπουλε, γιατί με όλα αυτά που κάνεις και με όλα αυτά που λες πρέπει να εκδιωχθείς για ποινικό αδίκημα. Ποιο? Είσαι αναστατώσει όλη την Ελλάδα και καθημερινά αναστατώνεις. Και πάλι και τώρα για το δικό μου θέμα πάλι θα αναστατώσεις όλη την Ελλάδα. Όχι, λογική ερώτηση έκανα. Όχι, καθόλου λογική. Ζούμε σε εισαγωγικά σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, σε εισαγωγικά, γιατί δεν έχουμε... Δεν αμφιβάλλω εγώ από τότε που έπεσε η Χούντα. Όμως όπως και εσύ, όπως και πολλοί που μας ακούνε, δεν είμαστε κομπλεξικοί. Εγώ ποτέ δεν ήμουν κομματικά κομπλεξικός. Επειδή δεν μπορείς να τα παρακολουθείς όλα,
πάρα πολλές φορές σε προτάσεις του ΚΚΕ, του ΠΑΣΟΚ, των άλλων παρατάξεων στο Νομαρχιακό ή Περιφερειακό Συμβούλιο, ναι, όταν ήταν σε σωστή κατεύθυνση πάντοτε τη στήριζα και τη ψήφιζα. Από εκεί και πέρα, ποιο το τραγελαφικό που έχει ξεσηκωθεί όλη η Ελλάδα. Καταρχάς, πήγα να τιμήσω φίλους. Που με τίμησαν επί σειρά ετών, ναι, όταν έπαιρνα το 53% στις νομαρχιακές και περιφερειακές εκλογές και η Νέα Δημοκρατία τότε είχε 30 και 35%. Τίμησα φίλους που ήρθαν και με ψήφισαν ως υποψήφιο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας που δεν ανήκουν στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά τα ποσοστά, το 15,5% πήρα τότε, είναι ένα τεράστιο ποσοστό αν αναλογιστεί κανείς τα ονόματα που είχα απέναντι μου. Από εκεί και πέρα ψήφισα, δεν πρόκειται να παραστώ στην εκλογική διαδικασία της επόμενης Κυριακής, διότι εκεί θα ψηφιστεί ο επόμενος πρόεδρος της κίνησης αυτής και εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή πορεία, γιατί η χώρα χρειάζεται ένα αριστερό, θα έλεγα, κέντρο αριστερό κίνημα. Όπως το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, εγώ δεν μηδενίζω τίποτε. Το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε μόνο κακά, έκανε και καλά. Στη δική σου εκπομπή δεν λες μόνο καλά πράγματα, λες και πράγματα που δεν είναι αρεστά σε κάποιους. Μάλλον τα περισσότερα. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ θεώρησα ότι έπρεπε να κάνω το καθήκον μου. Και αν σας πω και κάτι, πριν από λίγο διάβασα τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη πριν από τις εκλογές. Προσέξτε με. Η εκλογική διαδικασία, η ελεύθερη δηλαδή, αποτελεί οξυγόνο για τη δημοκρατία μας. Ποια είναι η διαφοροποίηση από αυτό που έκανα εγώ σε σχέση με τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη? Εξάλλου έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι εγώ κοινωνικά είμαι αριστερός. Και εγώ και ο αδελφός μου και ο γένειά μου. Χιλιάδες άτομα έχουμε βοηθήσει και πολλές φορές με το χέρι στη τσέπη. Από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να έχει την πάντα ιστορικά στελέχη που προσέφεραν. Διότι εγώ έχω να σηκώσω τηλέφωνο από τη Νέα Δημοκρατία 4 χρόνια ουδής αναζήτηση αν ζω, αν πέθανε, αν έχω μια ηθική συμπαράσταση από μια παράταξη που έδωσα τη ζωή μου. Έδωσα 40 χρόνια της ζωής μου καθημερινά αυτά, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία, είμαι Νέα Δημοκρατία, δυστυχώς πολλοί από αυτούς σήμερα που ηγούνται της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν καμία σχέση με τις αρχές και την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λέτε ότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα θέμα με τη Νέα Δημοκρατία στο κομμάτι της λειτουργίας της, από ό,τι κατάλαβα. Της οικογενειοαρχίας. Διαγράφει η κυρία Παπακώστα, ναι. Και καλώς θα έλεγα, εγώ από τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Ήταν εκτός κομματικής γραμμής. Η συμβίωση δύο ανθρώπων δεν είναι εκτός κομματικής γραμμής. Η δημιουργία τζαμιών δεν είναι εκτός κομματικής γραμμής. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω ταμπού. Κομματικά ταμπού δεν έχω. Πάντοτε λειτουργούσα παίρνοντας μηνύματα από το ελληνικό λαό. Τίποτε διαφορετικό δεν έκανα και σήμερα. Και την αλλαγή ψήφου. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Ψωμιάδη. Και μια δήλωση μου επιτρέπετε. Εδώ καθίσαν στο ίδιο τραπέζι ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο κυβέρνησαν. Και ενόχλησε, που δεν ενόχλησε, διότι τα μηνύματα που παίρνω εγώ 90% είναι ζήτο. Μπράβο στον κύριο Ψωμιάδη, στο Facebook, αλλά και τα τηλέφωνα και τα email που παίρνω. Από ποια παράταξη, από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία ήταν τα μπράβο? Από όλους, από όλους. Κοιτάξτε, γιατί υπάρχουν σήμερα παρατάξεις, πλάκα μου κάνεις τώρα. Εσύ τώρα με πήρες για να με εκνευρίσεις. Για ποια ιδεολογίες υπάρχουν, παρατάξεις δεν υπάρχουν? Εγώ ανήκω στο δεξιό κομμάτι, το πατριωτικό της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω μετακινηθεί. Εκεί ανήκω. Άλλοι μετακινήθηκαν. Και επίσης ψήφισαν και την αλλαγή φίλου. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Ομαλάτος, συνεργάτης του κυρίου Ραπτόπουλου στην αθλητική εκπομπή. Παρακαλώ. Η Νέα Δημοκρατία δεν την ψήφισε. Την ψήφισε. Στα 15 χρονών που είπατε, αλλαγή φίλου, δεν το ψήφισε. Στο παραλίγο να την ψήφισε, αλλά δεν την ψήφισε. Εγώ έτσι άκουγα, δεν ξέρω. Όχι. Ήταν μια πρόταση της ηγεσίας που διεφώνησαν κάποιοι βουλευτές και δεν ψηφίστηκε τελικά. Καλώς. Αλλά ήταν πρόταση δική. Δεν το γνωρίζω, καλώς. Με πείθετε. Μας πιάσανε. Μισό λεπτό πέρασε. Ναι. Για πες. Αν θα κάνει η Νέα Δημοκρατία κάτι ανάλογο
για αρχηγό κόμματος. Φαντάζομαι θα πάτε και εκεί. Είναι... Μα είναι δυνατόν. Ναι, αυτό λέω. Πήγα να τιμήσω αυτούς που με τίμησαν. Όταν εγώ κατέβηκα υποψήφιος για τη Νέα Δημοκρατία και αυτό πλήρωσα και αυτό πληρώνω δυστυχώς. Αυτό πλήρωσα και αυτό πληρώνω. Ήρθανε φίλοι και στελέχη άλλων παρατάξεων. Ναι. Είναι δυνατόν το 53% που έπαιρνα, αγαπητέ μου Κωστή Ραπτόπουλε, από πού το πήρα. Η Νέα Δημοκρατία το πήρανε και 35%. Και το ΚΚΕ ψήφισε και το ΠΑΣΟ ψήφισε. Ναι. Δεν κατάλαβα. Το αντιλαμβάνομαι. Ναι, ναι. Εγώ δεν άγγιξα υπάλληλο μέσα στην ομαρχία που ανήκει σε άλλη παράταξη. Ναι. Γι' αυτό και μείναμε εκεί και πέραμε 10 χρόνια 53%. Σε περίπτωση που κάνει κάτι ανάλογο η Νέα Δημοκρατία, θα μπείτε σε διλήμματα μεγάλα. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι αρκετός κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, στελέχη και τα λοιπά, μάλιστα στην τελευταία ομιλία, debate ένα που έγινε στη Βουλή, σαν debate μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη, εκνευρίστηκε ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς και αποχώρησαν από την αίθουσα εκνευρισμένοι από την παθητική στάση, από την επικοινωνιακή νίκη. Κοίταξε, αυτό το παρακολούθησα και εγώ, αλλά δεν ξέρω το λόγο γιατί έφυγαν. Από εκεί και πέρα, αν μιλάτε τώρα για τη σιωπή του Καραμαλή, ο Καραμαλής μιλάει απλώς, δεν τον ακούτε. Εμείς που γνωρίζουμε τι λέει η σιωπή του Καραμαλή, αφήστε να έχουμε κάποιες αλπίδες θετικές. Μια ερώτηση την οποία θα σας κάνω τώρα είναι δύσκολη. Συνομιλώντας με τον κύριο Καρατζαφέρη, που είχε έρθει εδώ, πήγε στην Καβάλα για κάποια τουρνέ πριν από κάποιους μήνες, το ρώτησα πώς θα βλέπει τα πράγματα και τα λοιπά γενικότερα και μου λέει για να βγει η Νέα Δημοκρατία, λέει, πρωταθλήτρια, μιλάμε με τον ποδοσφαιρικό όρο, θα πρέπει, λέει, να μην μιλάει καθόλου, λέει, ο κύριος, λέει, Μητσοτάκης. Δηλαδή όσο μιλάει, λέει, επιβαρύνει τη θέση του. Δηλαδή για να πάρει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές θα πρέπει να σταματήσει να μιλάει ο Μητσοτάκης για να βγει, λέει, η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή όσο μιλάει και εμφανίζεται, λέει, αυτός, βλέπω, λέει, ότι κατά κάποιο τρόπο έχει πτωτική την κατιούσα κλίμακα, παίρνει, συμμερίζεστε την άποψη του κύριου Καρατζαφέρη. Κοιτάξτε, αυτά είναι κατρίκα που δεν... Δηλαδή όσο μιλάει αυτός, εγώ έχω το ίδιο DNA με τον κύριο Καρατζαφέρη, όπως και με πολλούς μέσα και έξω από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν σας το κρύβω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός στο τι γίνεται αύριο στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, εγώ προσωπικά μιλάω με όλους αυτούς που ηγούνται μικρών. Ναι, με κάνετε τρίπλα, αλλά κάτι παραγγείλω. Πάνω απ' όλα, περιμένω το σάλπισμα από τη Νέα Δημοκρατία. Αν η Νέα Δημοκρατία δεν με καλέσει, τότε είμαι υποχρεωμένος να κάνω τις δικές μου επιλογές. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι, κύριε Ψωμιάδη. Μέχρι τώρα ρωτάτε εύκολα πράγματα. Δύσκολα δεν ρωτήσατε. Θα σας ρωτήσω εγώ. Ήθελα να σας παραπέμψω λίγο στα πολιτικά του Αριστοτέλη, που λέει ότι οποιαδήποτε μειονότητα με όμορον κράτος κοιτάζει να ενσωματωθεί μαζί του. Σας το είπα στα νέα ελληνικά για να μην το πω αρχαϊστή. Εσείς τι γνώμη έχετε γι' αυτό? Θεωρώ ότι κανείς δεν κατάλαβε τι είπατε. Ακούστε, εδώ στη Θράκη έχουμε μία μειονότητα, όπως λένε. Μπράβο, ναι. Αυτή, λοιπόν, τα έχω πει εδώ και 30 χρόνια περίπου. Δεν τα έχω ακούσει. Υπάρχει θέμα σοβαρό στη Θράκη. Αυξάνεται ο πληθυσμός των μουσουλμάνων, μειώνεται, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας μας και κανείς δεν ασχολείται, μειώνεται ο πληθυσμός. Θα σας πω ένα στοιχείο, θα μου το επιτρέψετε, στον ομό Γρεβενών το 2016, ένα χρόνο πίσω πάω, οι θάνατοι ήταν 580 και οι γενείς 80 περίπου. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα μας είναι το δημογραφικό. Και δεν ασχολείται κανείς. Όπως δεν ασχολείται κανείς με την καθημερινότητα. Βλέπετε, σήμερα βγήκε ο κ. Πρωθυπουργός και είπε θα δώσει κοινωνικό μέρισμα. Ναι. Έχει εισπράξει από τον ελληνικό, προσέξτε, με 15 δισεκατομμύρια από ένα λαό που δεν φταίει σε τίποτε. Ο ελληνικός λαός δεν φταίει σε τίποτε και δεν χρωστάει μία. Οι τράπεζες χρωστάνε. Εμείς όλοι δουλεύουμε για τις τράπεζες. Και δίνει μέρισμα 700 εκατομμύρια. Αυτό είναι μια πολιτική απάτη, είναι μια κοροϊδία. Και είναι κοροϊδία διότι σε λίγους μήνες πάμε σε εκλογές, σε ένα χρόνο, σε έξι, δεν έχει σημασία, και με αυτά τα τρίκ πάμε να αρπάξουμε την καρέκλα της εξουσίας. Εγώ ποτέ δεν τα έκανα αυτά. Άρα καταλάβατε πάρα πολύ καλά τι σας έλεγα. Πάρα πολύ καλά κατάλαβα. Το πρόβλημα στη Θράκη, λέτε.
Ναι, ναι, ναι. Και μπορώ να το πω και για αλλού, ας πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Μοιάζει και το θέμα της Μακεδονίας και το θέμα του Αιγαίου. Ακριβώς. Αλλά το θέμα της Θράκης θα το δούμε τις επόμενες δεκαετίες μπροστά. Και να σας πω και κάτι. Στα επόμενα 40 χρόνια οι Έλληνες θα είμαστε περίπου 5 εκατομμύρια και οι ξένοι πάνω από 7 εκατομμύρια. Θα μπασταρδευτούμε. Ναι. Όχι. Θα γίνουμε μελανοί. Τυχαίο, όχι. Βάσει σχεδίων. Είναι ένα πάζελ που κάθε τόσο η κάθε κυβέρνηση, όχι ο Τσίπρας, η κάθε κυβέρνηση βάζει και ένα κομματάκι. Όλοι έχουν το ίδιο αφεντικό, παιδιά. Όλους μας κοροϊδεύουν. Αλίμονο στο ελληνικό λαό, αλίμονο στα παιδιά μας. Τα παιδιά μας σήμερα ψάχνουν το διαβατήριό τους να φύγουν στο εξωτερικό. Σε λίγες δεκαετίες εδώ θα μείνουν οι άνεργοι, οι φτωχοί, και οι γέροι, οι συνταξιούχοι και οι γέροντες. Ωχ, μας έκανε στην καρδιά περιβόλη, μας απάντησε. Για να ακούσουμε το υπόλοιπο πρόγραμμά σου. Έγινε. Να μας ανεβάζεις μαζί με την πολύ καλή συζήτηση που έχεις με τους χιλιάδες ακροατές σου. Καλό μεσημέρι στο παρελθόν. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Γρήγορα να πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε πολλά θέματα, πολιτικά, κοινωνικά, αθλητικά, εθνικές ομάδες, ιστορίες. Έμεινε έξω η Ιταλία. Πάμε γρήγορα διάλειμμα και τα λέμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Πω πω. 2-11 ο ένας, 2-7 ο άλλος, 2-10 ο παράλλος. Πού να τους βάλω όλους αυτούς αφεντικό? Στα κανάλια Nova Sports. Γιατί? Γιατί στην Nova όλοι οι υψηλοί χωράνε. Όλη η EuroLeague παίζει στην Nova. Μη χάσεις τις πιο θεϊκές αναμετρήσεις. 14 Νοεμβρίου Παναθηναϊκός Superfoods Χίμκι και 16 Νοεμβρίου Ανατολού Εφές Παναθηναϊκός Superfoods. Διπλοί αγώνες, διπλό θέαμα. Αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports. Nova. Ζεις καλύτερα. Ταξί, λεωφορεία, τρόλεϊ κι αν δεν έχει απεργία. Αυτό είναι το σημείο που αλλάζεις πορεία. Avance. Νοικιάζεις αυτοκίνητο από όπου θες και πας όπου θες σε προνομιακές τιμές. Έλα στην Avance και ζήσε κάθε διαδρομή της ζωής σου όπως τη θες. Ενημέρωση κρατήσεις στο avance.gr και στο 2310-279-888. Έχετε όρεξη για λαχταριστό φαγητό? Έχουμε προσφορές από τα Κρεοπολία Ελληνικών. Από 13 μέχρι 18 Νοεμβρίου κοιμάς ανάμεικτος μόνο 4,99 το κιλό. Μπούτι από νεαρό βόιο ζώο άνεφος του μόνο 7,99 το κιλό. Λαιμός νεαρού βόιου με οστό 4,99 το κιλό. Λουκάνικο χωριάτικο 2,99 ευρώ το κιλό. Ρολό χοιρινό και ρολοκοτόπουλο 3,99 το κιλό. Λαχταριστές προσφορές από 13 έως 18 Νοεμβρίου στα Κρεοπολία Ελληνικών. Ικανοποιούν και την όρεξη και την τσέπη. Για να μην πείτε το νερό νεράκι, πιστοποιημένα φίλτρα νερού από την Energy Water. Απαλλαγείτε τώρα από τη μεταφορά και το κόστος των εμφιαλωμένων με την αγορά ενός φίλτρου από την Energy Water. Για καθαρό υγιεινό νερό, απαλλαγμένο από χλώριο, οσμές και μικρόβια, φίλτρα από την Energy Water. Επισκεφτείτε τώρα το κατάστημα της Energy Water, Λαγκαδά 335, Αερογέφυρα Σταυρούπολης και βρείτε το φίλτρο που σας ταιριάζει στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 654-555. Energy Water. Το νερό που σας αξίζει. Γεια σου ρε Μαστόρη. Από πού γυρνάς? Μα φυσικά από του Παυλίδη. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε?
χάσα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι, έχεις η κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε, Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαρασόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως στις επισκευές κλειδαριών αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας, Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Μην επιμένετε, κορίτσια, και το μέγεθος δεν μετράει. Κάνετε λάθος, παιδιά. Δεν έχει σημασία το πόσο. Δεν δοκιμάσατε μάλλον τον τετραπλό στα 7-7. Τι τετραπλό? Τετραπλή δόση σε ό,τι καφέ ή σοκολάτα θέλεις. 650 ml κυριολεκτικά ατελείωτης απόλαυσης. Ε, πού πάτε, ρε κορίτσια? Στα 7-7. Για τετραπλό φυσικά. Για όλους εσάς που δεν χορταίνετε ποτέ τον καφέ σας, δημιουργήθηκε ο τετραπλός με ποσότητα 650 ml για πολλές, πολλές γουλιές. 7-7. Taste like heaven. Η Καλόε, το πρώτο ελληνικό προϊόν γνήσιας αλόης που μπήκε στα σπίτια σας, συνεχίζει να πρωτοπορεί. Τώρα, μία νέα υπερπροσφορά. Τα 3 λίτρα αλόης με φυσική γεύση, μόνο με 59,90. Τα 3 λίτρα με μαστίχα, φράουλα ή λεμόνι, μόνο με 64,90. Και τα 3 λίτρα με άγριο ελληνικό κρόκο, μόνο με 69,90. Κάντε την παραγγελία σας στο 2312-200-500 και θα τα παραλάβετε με δωρεάν έξοδα αποστολής και 3 ακόμη δώρα. Μία κρέμα χεριών και σώματος, ένα αφρόλουτρο και ένα σαμπουάν. 2312-200-500. Τηλεφωνήστε τώρα ή αναζητήστε την σε όλα τα επιλεγμένα φαρμακεία. Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας συνιστά στους καταναλωτές. Εξασφαλίστε την ορθή λειτουργία του Λεβιτά σας για το χειμώνα που έρχεται. Κάντε την τακτική συντήρηση της εγκατάστασης και απολαύστε μεγαλύτερη οικονομία, ασφάλεια και συνεχή χρήση κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Μονώστε σωστά τις σωληνώσεις των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Απευθυνθείτε σε πιστοποιημένους και αδειοδοτημένους επαγγελματίες. Αεριοθές. Εδάθες. Για νέες συνδέσεις, τηλεφώνησε τώρα στο 11150. Παλικάρι, πιάσε το γύρο τον καλό. Στα Κάρβουνα. Και πού είσαι? Παίρνει να δοκιμάσουμε για τα κοψίδια στο μαγκάλι. Μερακλού κι εσύ, σαν το δρόμο μας. Οδός Μερακλή, με την εγγύηση του ψηλοπολίου Στέλιος. Κλεάνθους 33 με Παπάφη γωνία, μπροστά στο τρίγωνο παρκάκι. Οδός Μερακλή, γιατί εμείς τα κάνουμε στη σούβλα με μεράκι. Delivery 2310-920-220. Η αγάπη του κόσμου και η μεγάλη ζήτηση εισιτηρίων φέρνουν τον Κωνσταντίνο και τον Ματθαίο Τσαχουρίδη για μια έξτρα παράσταση στο Θέατρο Βεργίνα. Κυριακή 19 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ. Απολαύστε ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικά μουσικά πατρέματα και επιρροές από τον ιστορικό Πόντο μέχρι τη Λατινική Αμερική. Μουσικές του κόσμου με τους αδερφούς Τσαχουρίδη. Μαζί τους μια ορχήστρα εξαίρετων μουσικών. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνοι. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ. Αν αγχώνεσαι για το φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων, φίλε Μαλάτο, δεν υπάρχει κανένας λόγος, διότι το Μετρόπολης 95,5 που λέει και ο Κόκκινος είναι εδώ και σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών. Ξεκινάμε
τη μάχη της Γαλοπούλας. Συντονίζεσαι στο Μετρόπολης 955 και μόλις σε ανύποπτο χρόνο ακούσεις το ρεφρέν από χριστουγεννιάτικο τραγούδι, οποιοδήποτε, να παίζει ξαφνικά, καλείς το 90-90-90, κέρδισες τη μάχη της χριστουγεννιάτικης Γαλοπούλας. Πρέπει να είσαι ταχύς, γρήγορος. Τρεις κλωρώσεις κανονικά, που λέει και ο Κόκκινος, διεκδικείς τη Γαλοπούλα σου σαν να μην υπάρχει αύριο. Παίζεις, κερδίζεις τη μάχη και παίρνεις τη Γαλοπούλα. Και να θυμάστε ότι το δικό μας το πουλί είναι το καλύτερο και το μεγαλύτερο. Λοιπόν, καλά δείμα. Φυσικά, περί Γαλοπούλας ο λόγος. Ναι, ναι. Έχεις το γουρούνι στο... Τι, ναι, ναι, τι έπαθες. Ποιο γουρούνι, βρε, ποιο γουρούνι. Ναι, παλιοπόρκι να πούμε. Γίνε άνθρωπος, βρε, γίνε άνθρωπος λίγο. Τι να γίνω άνθρωπος, βρε. Γρηγόρη μου, περαστικά δεν μπορώ να τον τυθασέψω. Ναι. Γιατί ποιος μπόρεσε. Θα προσπαθήσω όμως. Ναι. Κοίταξε, νομίζω ότι ο κύριος θέλει μια εβδομάδα με τον Βεντούρα, τώρα που παραιτήθηκε από την Εθνική Ιταλία, για να τρώσει λίγο. Ο Βεντούρα, α, ναι, ναι. Ναι, ξέρεις εσύ, εκεί καλοκαίρι ξέρετε από Βεντούρα, ναι. Το είδε χθες το παιχνίδι. Είδα πολύ μεγάλο μέρος του παιχνιδιού και χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκες. Χάρηκα γιατί δεν πήγε ο Μπουφόν στο Μουντιάλ. Και πήρε τη ρεζιλιά του κακού φίνης. Γιατί στη ζωή πρέπει να καταλάβεις πότε πρέπει να σταματήσεις. Δηλαδή έχω δυνατότητα να κάνω ένα παιδί, κάνω τρία. Τρελαίνομαι πηδά από τον μπαλκόνι. Έχω δυνατότητα, ξέρω εγώ, να πάρω σε ατύπιζα και παίρνω Mercedes. Πηδάω πάλι από τον μπαλκόνι. Έχω τη δυνατότητα να δουλέψω μέχρι τα 55 μου, 60 μου. Μετά από εκεί δεν βγαίνει η φωνή μου, δεν βγαίνει η ψυχή μου, δεν βγαίνει. Σταματάω, δεν περιμένω να με διώξει ο χρόνος. Φεύγω εγώ πριν με διώξει. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν αυτογνωσία και ξέρουν πότε να σταματήσουν. Και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να συμβιβαστούν ούτε με τον χρόνο, ούτε με το ότι έφτασε το πλήρωμα. Μπράβο. Γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα εμείς για την Μπουφονική, όπου αυτός εδώ, ο 40χρονος. Αλαζόνα τεράστιος θερματοφύλακας. Τεράστιος. Μεγάλος θερματοφύλακας. Ναι. Μεγάλος θερματοφύλακας. Δεν σταμάτησε την ώρα που έπρεπε. Λοιπόν. Γιατί μένει τώρα η Ρετσινιά. Έχει πάρει. Όχι. Ότι με τον Μπουφόν δεν πήγε. Θα σου πω γιατί τώρα θα τρέχεις. Ετοιμάσου. Ναι. Να πούμε ότι μαζί μας είναι μια αρχιάδη Παλοδήμος. Η οποία για τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Έχει το Skoda Octavia μέχρι και αύριο. Με 17.500 ευρώ. Ωραία. Δεν είναι ετοιμοπαράδοτο, απλά μέχρι και αύριο ισχύει η προσφορά. Εντάξει, δεν είναι ετοιμοπαράδοτο, δύο μέρες, τρεις, πόσο παραπάνω, μια εβδομάδα. Παραπάνω. Εντάξει. Ναι, θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο. Μπράβο Γρηγόρη. 23-15-96-5-96 μαθαίνετε περισσότερα και να πω ότι με την Εσκιάδη Παλοδήμος ετοιμάζουμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη και για τους φίλους ακροατές του Μετρόπολης, η οποία θα είναι εβδομαδιαία κατά πάσα πιθανότητα. Μπράβο. Πάντως για άρρωστο δεν σε κόβω. Η φωνή σου είναι πάρα πολύ δυνατή, δυναμική. Εντάξει, πες θέλω να ξεκουραστώ. Δεν σε βλέπω για άλλο. Λοιπόν, ναι. Και φυσικά μαζί μας είναι ο καλός μας φίλος ο Κλειδαράς, ο Τέκρος Περκανίστας, Δελφών 101 και Μάρκ Μπόσα Ριχονία. Πηγαίνουμε εκεί να βγάλουμε κλειδιά Immobilizer ή αν κλειδωθούμε έξω από το σπίτι ή έχουμε πρόβλημα κλειδιά κλειδαριές. Τηλεφωνούμε στο 85-27-27 για να μας ανοίξει εύκολα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά. Ροδάνει πάει η γλώσσα σου, Γρηγόρη μου. Δεν σε βλέπω για άρρωστο σου. Λοιπόν. Ναι. Φάει τη γλώσσα σου γιατί θα τα υποτροπιά σου. Γιατί λοιπόν. Το πρωί είδα τα μάξι σου έξω από το πατρικό σου. Πήγα το σκύλο βόλτα, πήγα στον καρά στον Πεθμεζά γιατί χάλασε η ντίζα να πούμε. Σηκώθηκα το πρωί. Ναι. Πήγα από την Εξπρέζ για τη συνδρομή του πατέρα μου. Ναι. Πήγα από εκεί να του συνδέσω μια καινούργια τηλεόραση. Να του δώσω εσύ τη συνέδεσαι, Γρηγόρη μου. Ναι, βεβαίως. Με τα χεράκια σου, μόνο σου δηλαδή. Βέβαια, εσύ γιατί είμαι. Εντάξει, κάποιος μπορεί να το κάνει. Εγώ δεν μπορώ. Πέρασα από τη Βλάση να πάρω μια πίτα. Ναι. Και γύρισα σπίτι μου μετά το φαρμακείο για να ξαπλώσω. Ικανοποιημένος. Τι πίτα πήρες? Δύο πίτες πήρα. Πήρα ένα παστούρμαλι και μια τυρόπιτα. Παστούρμαλι. Γρηγόρη, τέτοια ώρα είμαστε και νηστικοί. Μην μας το κάνεις, σε παρακαλώ. Ναι. Τέτοια ώρα η Βλάση είναι κλειστά. Ναι. Λοιπόν, να σου πω γιατί είσαι εκτεθειμένος εσύ και δεν δικαιούσε να ομιλείς. Για να δω γιατί είμαι εκτεθειμένος εγώ, να το μάθω το έργο για να, πω, να απολογηθώ. Ναι. Πρώτον, πρέπει να απολογηθείς στους φίλους του ΣΑΕΚ γιατί. Με την κουρσουζιά σου τους έχεις φάει. Εγώ πάει και ο Γιώχανσον. Ναι. Λογικό όχι είναι. Όχι από κάποιο. Λάζαρος είναι έτοιμος. Δεν τον είδες στις ανάσες του. Ρε εσύ, λέω, έχεις δίκιο. Η ΑΕΚ έσκασε. Ωραία.
Λέω χθες το Καρατζαφέρι με τον Αλέφατο, ρε παιδιά, λέω στο 35ο λεπτό κέρδισε η Ελλάδα ένα φάουλ από δεξιά. Λέω περιμένω τον Μπακασέτα με τα αριστερό να τη φέρει στην περιοχή, πάει ο Λάζαρος. Και πήγαινε να το εκτελέσει ο Λάζαρος. Βλέπω τις ανάσες του Λάζαρου και με λέει ο Καρατζαφέρης, ήμουνα με το γιο μου το Γιωργάκη, λέει, ακριβώς πίσω στην κερκίδα, λέει, και έβλεπα τις ανάσες και έλεγα, ρε παιδί μου, τι έχει πάθει. Λέω, τι έχει πάθει. Στο σανατόριο θα πάει. Έτοιμος είναι κι αυτός. Λοιπόν. Να σου πω τον άλλον. Σιμόης και Γκάλο. Καθάρισαν. Λοιπόν, δίνουν το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Εκτεθειμένο λοιπόν εδώ στους αεξίδες. Πάμε παρακάτω. Ο Ολυμπιακός ξαναμπήκε στο παιχνίδι μετά από αυτό που έγινε. Άστο. Μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα και την εκτρόνηση του Μαρινάκη από το προεδρικό θόκο. Τι έκανε, την μπαίνει ο Ολυμπιακός, ξαναπέστο. Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Γιατί ξαναμπαίνει? Γιατί για επικοινωνιακούς λόγους θέλει να αποδείξει, και εγώ δεν ξέρω τι. Εσύ πιστεύεις ότι ο εισαγγελέας θα κάνει ντά να πούμε τον Μαρινάκη και τον οποιοδήποτε Μαρινάκη? Δεν τον οποιοδήποτε Σαββίδη ή τον οποιοδήποτε, ξέρω αυτό, τους έχει, αυτό τους έχει πεισμώσει. Λοιπόν, ναι. Όχι μόνο πεισμώσει, Γρηγορή, μας έχει εξοργήσει. Να τα! Τους έχει εξοργήσει. Δηλαδή, δεν μπορείς χωρίς αποδείξεις, όπως έλεγε αυτός που μπήκε ο γενικός αρχηγός του και του είπε να χάσουν δεν ξέρω πόσο. Κάτσε, ρε, να μας λέει τώρα ότι είναι από εμάς, εμείς δεν κάνουμε τέτοιες δουλειές. Στείνεται ένα μέλλον μετά στη σύνταξη. Κάτσε, ρε Γιάννη, δηλαδή Γιάννη, ο Λαναρίς μπήκε μέσα μόνος είναι, του. Δεν, είναι από τα λίγα θέματα. Γιάννη και Κώστας, είναι από τα λίγα θέματα το οποίο σε παρακαλώ πάρα πολύ στην εκτίμηση που σε έχω μην αναφέρεσαι για ένα λόγο. Εμένα λες. Όχι, τον Γιάννη, τον Γιάννη. Α, συγγνώμη. Γιατί? Ναι, γιατί. Μάθαμε όλοι ότι στήθηκε για 3-0. Το είπε. Ω, καλά, εκείνη την άλλη μέρα ήρθε εδώ με κάτι γλυκά ήρθε ο άνθρωπος. Γιάννη, το είπε ο προπονητής της Βέρειας. Και εγώ γιατί να το δεχτώ. Το είπαν, συγγνώμη, το είπαν τρεις παίκτες. Γιατί να το δεχτώ, ο Γεωργέας ήταν τη ΣΑΕΚ και η νομική συμβουλή τη ΣΑΕΚ πήγανε. Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα. Ξέρω ότι έχεις 100 δίκια. Ένα πράγμα θα σου πω. Με τη λογική αυτή δεν υπάρχει σκηνό παιχνίδι. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε και τα εμβάσματα και τις μαύρες σακούλες και ό,τι θέλεις. Δηλαδή και προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Αλλιώς δεν μπορείς να αποδειχθεί τίποτα. Αποδείξεις. Χωρίς αποδείξεις δεν τέσσερις, μπορεί να δικαστεί κανένας. Τέσσερις μαρτυρίες. Σε παρακαλώ, άστο να πάει στην αρχή. Τι μαρτυρίες. Έπρεπε να του γράψουν του κυρίου Αυτουνού υποβολής του ότι ήταν και κάποιος από τον Ολυμπιακό. Καλά, να στοιχεί ωραία το πράγμα για ωραία, μας. Να τους αγιοποιήσουμε. Δεν αγιοποιώ εγώ, θέλω αποδείξεις, τέλος. Πάει. Δηλαδή και για τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, οποιονδήποτε να μου λέγανε τέτοιο πράγμα, αυτό το ίδιο θα έλεγα. Και εγώ δεν λέω ψέματα, είμαι άνθρωπος ντόπρος. Δεν είπα ότι λες ψέματα, απλά λέω ότι στην Ελλάδα κάποια στιγμή πρέπει να μην... Πάμε παρακάτω, βάλε πέμπτη, φύγε βολίδα με 180, λέγε. Έφαγε στον Όλσεν ότι είναι παλτό, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώτικο, ο Όλσεν... Τον είδες θες τον Όλσεν? Τον είδα, ναι. Τι έκανε, καμιά απόκρουση μεγάλη? Έκανε μια πολύ μεγάλη απόκρουση. Έκανε μεγάλη απόκρουση, ναι. Κάτω από την εστία ή έξω από την εστία? Κάτω από την εστία. Κάτω από την εστία. Λοιπόν. Ο Όλσεν σε πληροφορώ ότι είναι μουντιαλικός πλέον. Ναι. Έλα τώρα να σου πω εγώ για τον Όλσεν. Ο Όλσεν, ο οποίος έκανε πορεία και μετά. Μικρή γαλαξία να παίξει ο Όλσεν. Σε παρακαλώ. Έλα τώρα να σου το πω το έργο για τον Όλσεν. Έλα να σου το πω το έργο για τον Όλσεν. Κάποια στιγμή. Όλσεν είναι τερματοφύλακας μέχρι τη μικρή περιοχή. Έξω από τη μικρή περιοχή, ειδικά κάτω με τα πόδια, δεν υπάρχει Όλσεν. Δεύτερον. Όλσεν πάει καλά όταν πάει η άμυνα καλά. Όταν χρειαστεί η άμυνα των Όλσεν, ο Όλσεν δεν είναι εκεί. Θα μάθετε πέντε λεπτομέρειες. Ο τερματοφύλακας, ο καλός, ο μεγάλος, όταν η ομάδα μου βάλεται, τότε λοιπόν είμαι ο ηγέτης αυτής και πέρασαν τερματοφύλακες ηγέτες αρκετοί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, οι οποίοι όταν η ομάδα τους βάλετο, ήταν εκεί. Υπάρχουν τερματοφύλακες που πάνε καλά, όταν πάει καλά η άμυνά τους. Πήγες χιλιόμετρα μακριά. Σου πήγα εγώ τώρα στο Γαλαξία να πούμε. Συμφωνώ. Ναι. Πήγες πολύ μακριά. Όλσεν, εγώ δεν σου είπα ποτέ ναι. Και κανείς άλλος ναι. Ότι ο Όλσεν ναι. Είναι ο τραγωδοφύλακας εκείνος ο τρομερός. Πρέπει ο τώρα εμείς οποίος... τώρα εδώ επειδή ο Όλσεν θα πάει στο Μουντιάλ με την Εθνική Σουηδίας. Σε ποια ομάδα παίζει ο Όλσεν? Στην Κοπενχάγη. Στην Κοπενχάγη. Η Κοπενχάγη ναι. Θεωρείται μεγάλη ομάδα. Είναι από τις καλές ευρωπαϊκές ομάδες. Είναι από τις καλές ευρωπαϊκές ομάδες. Πάρα πολύ ωραία. Ο Όλσεν στον ΠΑΟΚ γιατί δεν έπαιξε? Γιατί τον έκανε κλίκα ο Γλύκος? Γιατί
Τα λένε εδώ οι δημοσιογράφοι, ο Μπούζος, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και για σένα δεν ήταν καλός Κώστα Όλσον. Δεν είναι καλός. Δεν είναι ο τερματοφύλακας. Όταν πάω στο Καφτατζόγλιο και η άμυνα μου με έχει ανάγκη, όταν πάω με την Dortmund και η άμυνα μου με έχει ανάγκη, είμαι ο τερματοφύλακας που καθαρίζει. Δεν είναι τερματοφύλακας. Ο οποίος είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Άκουσε κόκκινε μου. Έπεσε κανένα παιδί. Πάει στον ψυχολόγο όλο και του μιλήσει. Ο οποίος είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Άσε να ξέρουμε εμείς κάτι παραπάνω. Έπεσε βαθμού στον ΠΑΟΚ. Άσε μας να ξέρουμε κάτι παραπάνω, ρε Γρηγόρη. Αυτό είναι επιχείρημα τώρα. Του βάλει του Όλσε ψυχόμετρο με άριστα το 10 θα πάρει 3. Στην Κοπενχάγη κόκκινε. Όταν τρως 3 γκολ βγαίνεις έξω και σε δίνει και δίνεις αυτόγραφο. Στην Τούμπα άμα φας 3 γκολ στον Καραϊσκάκη άμα είσαι στον Ολυμπιακό σου καίνε το σπίτι. Αυτό δεν μπορεί να το διαχειριστεί ο Όλσεν, ο Ευρωπαίος, ο Βορειοευρωπαίος σε εδώ μια, μεσογειακή κουλτούρα. Το κατάλαβες το έργο. Εδώ είναι η αστασίδη. Όταν λοιπόν ο Όλσεν έρχεται εδώ και του λένε μην κάνεις το δίκιο σου, άκου λίγο. Και τρέμουν τα πόδια του ο Όλσεν, ο Παπαφλωράτος. Ο Παπαφλωράτος ήταν σωματικά καλύτερος τερματοφύλακας από τον Παπαγιάλα. Έφταιγε ο Όλσεν. Δεν κόκκινε να μάθει τα πράγματα. Έφταιγε ο Όλσεν. Αγράμματι ποδοσφαιρικά όλοι τώρα. Ο Παπαφλωράτος σωματικά προσόντα άριστος. Okay. Εκτείναξη καλύτερος. Έξοδο καλύτερος από τον Παπαγιάλα. Άκου εδώ το έργο τώρα για τον Όλσεν να το μάθει και ο Μπούζος και εσύ και αυτοί που ακούνε. Yeah. Ο Παπαφλωράτος λοιπόν είχε ένα σωματότυπο. Ένα κορμί, μια εκτείναξη, μια τοποθέτηση, μια έξοδο, έτσι. Μ' ακούς ρε, πολύ καλύτερα από τον Παπαγιάλα, ο οποίος ήταν κοντός, καμπούρης, σαν τον Ποπάι, και δεν σε, όταν τον έβλεπες κάτω από την εστία και έβλεπες και τον άλλος, ο ένας είναι τερματοφύλακας και ο άλλος ρε γαμώτο, μέτρια σωματικά προσόντα. Όταν έπεσε πάω Κάρης, ο Παπαφλωράτος και έμπαινε στην εστία από κάτω, μου λέγανε ότι έτρεμε σαν το ψάρι. Αντίθετα ο άλλος που ήταν από την Κύπρο και πήγε και πολέμησε και από τη σκυλούρα να πούμε της Κύπρου, ο Πατζιαράς, δεν καταλάβαινε Χριστό ούτε βούδα ούτε κούδα ούτε τίποτα. Ωραία. Αυτό το κομμάτι στον τερματοφύλακα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Όλσεν ήταν 2 μέτρα και άμα μάλωνε με τον Κάτσε στο ξύλο μπορεί να τον έτρωγε, να τις έτρωγε από τον Κάτσε. Γιατί είναι άψυχος. Τώρα στην Κοπενχάγη που πας εκεί με 0% ανεργία και αυτοκτονούν από την πλήξη εκεί απάνω, μπορεί να παίξει Όλσεν κάτω από την εστία και άμα φάει και ένα γκολ στραβό θα του ζητήσουν αυτόγραφο. Αυτό λοιπόν ο Όλσεν στην Τούμπα, στους καρνίβαλους, στους μηταράδες, στους αφταράδες, στους πόντιους εκεί που ουρλιάζουν, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου. Ωραία, πάμε παρακάτω. Για τον λοιπόν, Όλσεν. Έχω απάντηση δεύτερο, δηλαδή. Δεύτερο. Ο Βεντούρα. Ναι. Έκανε λάθος χειρισμό στην Εθνική Ιταλίας. Ο Βεντούρα. Ναι. Έχει διαρρεύσει προς τα έξω ότι στο πρώτο παιχνίδι τον είπαν οι παίκτες ότι δεν ταιριάζει ο τρόπος παιχνιδιού στην ομάδα, ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Από ό,τι φαίνεται υπήρχε ρήξη στις σχέσεις προπονητή και διεθνών και αυτό βγήκε στο γήπεδο. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά όμως, ναι, εγώ θέλω να σταθώ στο εξής. Ναι. Ο Βεντούρα, με το που τελείωσε το παιχνίδι, ανέλαβε την ευθύνη της ΙΤΑΣ. Τι σύστημα έπαιξε χθες η Ιταλία? Να τελειώσω λίγο. Ρε γαμώ το ρε, όχι, ρε. Ο Σκίμπε μετά το 4-1 από την Κροατία, ναι. Που θέλουν να τον ανανεώσουν, δεν ανέλαβε καμία ευθύνη η ΙΤΑΣ. Ναι, το έριξε στα ατομικά λάθη. Επίσης, χτες το παιχνίδι της Εθνικής Νέων, Εθνικής Άντερ 21 με την Κροατία, ο Αντώνης Νικοπολίδης, ο οποίος είναι εκολαπτώμενος προπονητής, ναι, παρότι ο τερματοφύλακας του έκανε ένα τραγικό λάθος και δεχτήκαμε τον κόλλη της σοφάρισης, ναι, ναι, πήρε το μέρος που τον κάλυψε και λέει, ξέρετε πόσα τέτοια έχω δεχτεί εγώ στην καριέρα μου. Τον κάλυψε. Ναι. Δεν είπε φταίει ο τερματοφύλακας, ναι, ή φταίνει οι παίκτες. Ο Σκίμπε, ο Γερμανός, ο οποίος έβαλε τη δική του πινελιά, ο οποίος έκανε κάποια πραγματάκια, αλλά έχουμε πολλές ενστάσεις για πολλές επιλογές τις οποίες κάνει και τον τρόπο διαχείρισης της ομάδας, ποτέ δεν είπε φταίω εγώ, είναι λάθος δικό μου. Δεν γίνεται ρε φίλε να φταίνουν οι άλλοι και να μην ευθύνεσαι εσύ. Αυτό είναι που θέλω να κρατήσω. Δεν με ενδιαφέρει
ούτε πώς έπαιξε, ούτε γιατί έπαιξε έτσι. Με ενδιαφέρει ότι έχει αυτογνωσία ακόμη και αυτός ο κακός προπονητής εισαγωγικά, Βεντούρα, για αυτή την, για τις εκλογές που έκανε δηλαδή. Κακός. Την ουσία δεν την κρατάς, τι είπε λέει, λες. Θα τον κάνουμε... Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι, εντάξει. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Δηλαδή, μπορεί ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιταλίας να έκανε λάθος επιλογή. Ο ίδιος όμως έχει αυτογνωσία. Ναι, κόκκινε, και... δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει τι χαρακτήρα έχει ο προπονητής. Δεν χαρακτήρα. Δηλαδή, τι με νοιάζει εμένα αν ο Βεντούρα είπε αυτό και ο άλλος είπε το άλλο. Η ουσία ποια είναι. Δεν με νοιάζει αν ο Όρσεν είναι καλός θερματοφύλακας. Άμα είναι χέστης, δεν τον θέλω. Θα πάει στο Καραϊσκάκι ή στην Τούμπα να παίξει πάω Ολυμπιακός με 35.000 κανίβαλους. Θα αρχίσει να τρέμει. Τι να το κάνω εγώ ότι είναι ψηλός. Πήγε στο Καφτατζόγλιο, ήρθαν εκεί οι κομμουνιστές της θύρας 10, τον κάνα, χέστηκε πάνω. Τι να τον κάνω, ρε. Για τι να τον κάνω εγώ αυτόν, ρε. Αυτός, δηλαδή, είναι λιπόψυχος. Είναι, δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει, να δώσει. Είναι μουντιαλικός όμως, Κωστή. Γαμώ το ρε εσύ. Δηλαδή, αν περνούσε, ρε φίλε, αν περνούσε δηλαδή η Ελλάδα, εντάξει, έτσι και ο Μανιάτης θα ήταν μουντιαλικός. Και τι βεβαίως θα έλεγες τότε δηλαδή, ο Μανιάτης είναι μουντιαλικός. Βεβαίως. Με τα σούδινα κάτι κοινωσίες. Φύγε ρε κόκκινε. Φύγε ρε. Εκ του αποτελέσματος. Δεν έχει εκ του αποτελέσματος. Σε δύο παιχνίδια με την Ιταλία που δεν ήθελε καμία ομάδα. Ο Φορτούνης θα ήταν μουντιαλικός. Άρα δηλαδή από τον πουλούσε ο Μαρινάκης 25 εκατομμύρια. Ρε, δηλαδή δεν θα είχε ήκτερο. Συγγνώμη. Δεν θα είχε δηλαδή αιματοκλήτη 12 ο Φορτούνη. Επειδή θα ήταν, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο μουντιαλικός παίκτης. Θέλω να μου απαντήσεις με ειλικρίνη. Ό,τι θες. Όταν ρωτούσαμε τους φίλους ακροατές και λέγαμε κι εμείς τη γνώμη μας, με ποιον θέλετε να κληρωθούμε. Όλοι δεν λέγανε μακριά από την Ιταλία και ό,τι θέλει να βράξει. Έτσι λέγανε, ναι. Αποδείχθηκε ότι η Ιταλία τελικά δεν ήταν τόσο καλή. Γιατί είχε τα δικά της προβλήματα. Ότι η Ελλάδα είναι τόσο κακή. Τίποτα δεν αποδείχθηκε. Η Ελλάδα είναι αυτό που είναι. Αποδείχθηκε ότι η Ελλάδα ήταν πολύ κακή. Με την Ιταλία να έπαιρνε θα έπαιρνε την πρόκριση η Ελλάδα. Εγώ δεν είπα θα έπαιρνε την πρόκριση. Λοιπόν, τι, την κακότητα τη δική σου κοιτάσαι τις άλλες ομάδες. Τι θα έπρεπε να κοίταξε, γίνει. Την αυτοκριτική μας την κάναμε. Τώρα έχουμε εικόνα και από τις άλλες. Λοιπόν, τώρα συμφωνείς ότι πώς το λένε, αυτός που μοιάζει με τον Βραζιλιάνο, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Γραμμένος. Ναι. Πρέπει να κάνει τρία πράγματα. Πρώτα πάρει Έλληνα προπονητή. Εγώ λέω το Δόνι. Εγώ λέω τον Άγγελο, μου είπε ότι ο Άγγελος έχει θέματα. Δεν μαλώσουμε, Έλληνα προπονητή. Ναι. Συμφωνώ κι εγώ. Λοιπόν, Δόνις ή Άγγελος Αναστασίας, Έλληνα προπονητή. Δεύτερον. Έξω οι τζαμπατζίδες από την εθνική ομάδα. Διαλύεις τον Ιρκιανό Λευκοφάρο. Το διαλύεις. Δεν έχει σύνδεσμο. Σύνδεσμο φιλάθλων εθνική ομάδα δεν πρέπει να υπάρχει. Οι σύνδεσμοι όλο ζητάνε. Θέλω αυτό, θέλω καπέλο, θέλω εκδρομή, θέλω πούλμαν. Θέλω. Όλο εσύ θέλω. Το εσωπεδώνεις. Συμφωνώ, αλλά όχι. Οι σύνδεσμοι θέλουν, αλλά δεν πληρώνουν. Οι περισσότεροι, όχι όλοι. Ένα κομμάτι δεν πληρώνει. Θέλουν. Θέλουν τζάμπα πούλμαν. Θέλει η εθνική, στην εθνική Ελλάδα, αθηνόσημο. Τζάμπα φαΐ, τζάμπα πίδημα. Ρε σηκώστα. Ρε σηκώστα, ρε. Άκου λίγο δεν δύο έχουμε πράγματα. Τις εποχές των παχιών Αγελάδων. Να πράγματα. Πληρώνω εγώ εφορία. Συμφωνούμε. Για να πηγαίνει ο τζαμπατζής με την καραμούζα να φωνάζει Ελλάδα. Λίγο, ο τζαμπατζής με την τρομπέτα. Άκου λίγο, αυτά να καθαρίσει. Δεύτερον, είπαμε Έλληνα προπονητή. Άκου για να συνεννοηθούμε σε αυτό το κομμάτι. Συνεννοηθούμε ότι δεν. Μην είσαι αφαιρετικός. Δεν είμαι αφαιρετικός, προτάζω. Για να συνεννοηθούμε. Ναι. Συμφωνώ στο ότι δεν μπορούν όλοι από εκεί όπως λες να μετακινούνται ή να πηγαίνουν τζάμπα. Τζάμπα πάνε, το λέω εγώ. Να τελειώσει. Εφόσον ισχύει αυτό, λέω όμως ότι το να υπάρχει ένας πυρήνας ο οποίος θα τον ακολουθούν από πίσω κάποιες χιλιάδες για να τέρμα δημιουργεί... αυτά στην Ελλάδα, κόκκινε. Τέρμα. Για να τελειώσω τέρμα λίγο. Τέρμα οι συνδικαλιστές, τέρμα στην Ελλάδα. Λίγο. Στην Ελλάδα τελειώσω... οι συνδικαλιστές να κλείσανε λίγο. Coca-Cola, κλείσανε τις επιχειρήσεις οι συνδικαλιστές. Δεν τους γουστάρω, ρε. Το να υπάρχουν 10 οι οποίοι... Δεν θέλω, ούτε κανένα δεν θέλω να τον πληρώσω, ρε. Οι οποίοι θα εμπνέουν κάποιους χιλιάδες. Δεν θέλω να με εμπνεύσει, ρε, ο άλλος. Θες να σε εμπνεύσουν εσένα, μόνος σου δεν μπορείς να εμπνευστείς. Δηλαδή για να πηδήξεις θες να δεις τσόντα εσύ, δεν μπορείς να φτιαχτείς μόνος σου. Δεν μου λες. Τι να σε πω ρε, να εμπνευστεί θέλεις. Γιατί εσύ δεν ψηφίζεις κανέναν. Γιατί δεν έχω κανένα συμφέρον. Γιατί δεν σε εμπνέει κανείς. Δεν συμφέρον να με εμπνεύσει. Γιατί να δεν σε εμπνέει εμπνεύσει. Να πάω εγώ με τον τρομπέτα το φάρο, να πουλήσω ελληνικό και αυτοί να πηγαίνουν τζάμπα.
και πηγαίνει ο κουλιανός με τη... και απληρώνει να πούμε, οι τζαμπατζίδες. Αυτούς λοιπόν γραμμένε, άμα δεν τους κόψεις το χαρτζιλίκι, αν δεν πάρεις προπονητή, αν δεν πάρεις προπονητή Έλληνα, να τελειώσει το παραμύθι, να σταματήσουν τα μανατζερικά στην Ελλάδα και, τα... και να παίξει ο Μανιάτης γιατί δεν έχει, έχει καλύτερο μάνατζερ από τον άλλον, τέρμα. Συμφωνείς ρε, άμα δεν συμφωνείς πες μου, δεν συμφωνώ ρε μαζί σου, πες μου, δεν... Εγώ απλά σε αυτά που έλεγες να σου υπενθυμίσω για τον Παφλωράτο ότι το μεγάλο του προσόν και προτέρημα ήταν ότι έπεφτε πάνω στον αντίπαλο ποδοσφαίριστη. Το κοντά δεν είναι τραγικό με τίποτα. Ποιο Παπαφλωράτο έπεφτε στον ποδοσφαίριστη, ποιο Παπαφλωράτο. Okay. Πού τον είδες εσύ τον Παπαφλωράτο να παίζει. Ω, δεν τον είδα. Πότε, ποιο... πότε είδες τον Παπαφλωράτο να παίζει, ρε. Ποτέ δεν τον είδα. Σε ποιο μάτσο τον είδες. Όχι. Κλείθηκε ο Παπαφλωράτο στην Αθήνα. Ναι. Δεν πάνε να κλείθηκε, κλείθηκε, ναι και. Γιατί κλείθηκε, γιατί δεν ήταν καλός. Γιατί ήταν πολύ καλός. Άμα έμπαινε στην τούμπα όμως μέσα, έτρεμε τα πόδια του. Φύγε ρε κόκκινα που άμα μάθεις τη θέση του τερματοφύλακα. Εσύ λες ένα κομμάτι, ναι. Και εγώ σου θα την παραθέσω να. Ρε καταλαβαίνεις, σου φέρα τον Παπαφλωράτο που ήταν καλός τερματοφύλακας, καλύτερος από τον Μπατζιαρά, γιατί Όρσερ δεν έπιασε στην Ελλάδα και δεν το κατάλαβε το κεφάλι σου. Όχι, ρε, 40 τόνους το κεφάλι, 50 γραμμάρια μυαλό. Διάλειμμα. Η Ιταλία φημίζεται για το αμυντικό τη κομμάτι. Φύγε. Η... διάλειμμα. Άσε τώρα. Φύγε. Να μας κάνουν παρατήρηση πάλι. Φύγε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μασούτης. Εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Τετάρτη. Ελληνικές πατάτες στο κιλό, μόνο 29 λεπτά. Προϊόντα Ultrex, Timotei, Neutro Roberts, Omino Bianco και Overlay 50% φθηνότερα. Μαλακτικά Lenor και Unstoppables 40% φθηνότερα. Dixan Scone, υγρό, κάψουλες, η συσκευασία μόνο 6,90. Και καφετιέρα Grandis μόνο 14,90. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και τώρα, με κάθε έκδοση νέας κάρτας Μασούτης Visa της Eurobank μέχρι 15 Δεκεμβρίου, κερδίζετε 40 ευρώ για αγορές από τα καταστήματά μας. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi's Top Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi's Top Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi's στα φαρμακεία από τη Vitor. Χαράλαμπος Αμπατζόγλου, 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Γιώργο, πότε θα φέρεις ξύλα? Παγώνω. Αγάπη μου, να, δεν βρίσκω πώς να τα ανεβάσω στον τρίτο. Έχω ξετινάξει τα ευρετήρια. Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Ήρια Group. Εμπορία καυσόξυλων και πέλετ. Δωρεάν η μεταφορά και το ανέβασμά τους έως τον τρίτο όροφο. Ήρια Group. 2310-6868-76. Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Η έκθεση Σύμβολο για τα ξενοδοχεία επιστρέφει δυναμικά με 470 εκθέτες. Ξενία 2017. 25 με 27 Νοεμβρίου. Metropolitan Expo. Οργάνωση φόρου. Μόνο για επαγγελματίες. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ξεχασμού, διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310-933-787 και injectionservice.gr. Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια άρωματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική. Από το 1939. Πώς είναι η μικρή σου Ρόξη? Άσε, με τη Ρόξη νιώθω λίγο σαν καινούργια μαμά. Δεν ξέρω πού να απευθυνθώ. Friends by Quick Omega Pet. Σε ενημερώνει εξειδικευμένο προσωπικό για ό,τι απορία έχεις για το ζωάκι σου. Με κτηνίατρο και groomer σε κάθε κατάστημα. Και από προϊόντα? Η μεγαλύτερη ποικιλία που μπορείς να φανταστείς. Με διαφορετικές προσφορές κάθε 15η ημέρο. Με 4 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, κάποιο σίγουρα κοντά σου. Αλλά και με delivery και οργανωμένο e-shop. Friends by Quick Omega Pet. Ο καλύτερος φίλος και το κατοικίδιό μου.
Μόλις τοποθέτησα ηλιακό και αγόρασα και σούμπα πέλετ για το εξοχικό. Και από τιμές? Αφίλαμβρη, άκου φίλε μου. Ερεύνησα όλη την αγορά. Δεν θα βρεις φθηνότερα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Μπόιλερ, ιντεάλ και θερμοστάλ. Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, πέλετ. Μεγάλη γκάμα σε σάνιο, μιντέα, φουτζίτσου. Δεν θα βρεις φθηνότερα. Αφίλαμβρη, άκου. Θέρμανση, κλιματισμός, είδη υγιεινής, υδραυλικά, επώνυμα και οικονομικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 17, Πηλαία. Τηλέφωνο 2310 324 779. Προσοχή παρακαλώ. Παρακαλείται η μαμά του μικρού Αλέξανδρου να αργήσει κι άλλο στα τυριά ή έστω να πάει για έναν καφέ στην καφετέρια του καταστήματος. Γιατί ο Αλέξανδρος δεν έχει κάνει ακόμη όση τσουλήθρα θα ήθελε. Ευχαριστώ. Στα νέα υπερμάρκετ Σκλαβενίτη στη Θεσσαλονίκη, οι αγορές γίνονται τόσο οικογενειακά όσο πουθενά. Με έναν δωρεάν παιδότοπο. Για παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά, όσο εσείς κάνετε τις αγορές σας. Και με την ποιότητα, την ποικιλία και τις προσφορές που θα βρείτε μόνο στο Σκλαβενίτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ Σκλαβενίτη στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Διευθυντάρα έχουμε, δεν έχουμε? Αν έχουμε, λέει. Εργαζόμενους αστέρια, δεν έχουμε? Όχι επειδή είμαι μπροστά, κύριε διευθυντά μου, αλλά έχουμε. Τότε οι απέναντι τι κάνουν καλύτερα? Να τους παρακολουθήσουμε. Αχα, για πάρε τηλέφωνο και κάνε τον πελάτη. Έχετε συνδεθεί με το τηλεφωνικό κέντρο. Μιλάω με το τηλεφωνικό τους κέντρο. Τι πράγμα? Αφού δεν έχουν αγοράσει τηλεφωνικό κέντρο. Καλά κοροϊδευόμαστε τώρα, έλα σε παρακαλώ. Η εξέλιξη στην επικοινωνία της επιχείρησής σου με το COSMOTE Business One δεν περνάει απαρατήρητη από κανένα. Γιατί τώρα λαμβάνεις φαξ ακόμα και στο κινητό σου. Δεν χάνεις ούτε μία κλίση και έχεις προηγμένες υπηρεσίες χωρίς να πρέπει να αγοράσεις τηλεφωνικό κέντρο. Απόκτησέ το μόνο με 10 ευρώ και 8 λεπτά το μήνα και grow your business. COSMOTE. Η τιμή αφορά στα πακέτα COSMOTE Smart Office Full Pack και Fax. Για πελάτες COSMOTE Business One. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθης σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθης σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Η σιγουριά της αποτροπής εκδήλωσης του κάθε κινδύνου ενάντια στον άνθρωπο και τα δημιουργήματά του. Swedish System Security σημαίνει ασφάλεια. Swedish System Security, η κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για φυλάξεις κλειστών και ανοιχτών χώρων όλο το 24ωρο, όλο το χρόνο. Μελέτες, ολοκληρωμένα σχέδια, εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας. Swedish System Security, ασφάλεια με επώνυμη υπογραφή. Τσιμισκή 62, τηλέφωνα 2310-274-747 και 272-626. Μην αγχώνεσαι για το φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων. Το Μετρόπολης 95,5 είναι εδώ και σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών. Ξεκινάμε. Τη μάχη της Γαλοπούλας. Να κοίτα το πουλάκι, αχ τι γλυκό πουλάκι, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Συντονίσου στο Μετρόπολης 95,5 και μόλις σε ανύποπτο χρόνο ακούσεις το ρεφρέν από χριστουγεννιάτικο τραγούδι να παίζει ξαφνικά. Ρουντόλφ το ελαφάκι με καρδούλα ταπεινή. Κάλεσε στο 2310-90-90-90 και κέρδισε εσύ στη μάχη της χριστουγεννιάτικης γαλοπούλας. Τρεις κληρώσεις καθημερινά. Διεκδίκησε τη γαλοπούλα σου σαν να μην υπάρχει αύριο. Και να θυμάσαι, το δικό μας το πουλί είναι το καλύτερο. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Χαλαρώστε τώρα. Πάρτε τηλέφωνο, πείτε ότι γουστάρετε. Μαλάκα μου, θες να πεις κάτι? Ναι, ήθελα να πω. Να δώσω εγώ τα τηλέφωνα το 90-90-90. Βεβαίως. Το 98-80-90. Να δώσουμε. Πάρε η χοληπτάρα μου, γλυκέ. Το καλύτερο παιδί είναι. Αυτός
ο Εμίλιος Γαβριλίδης και ο Γιώργος ο Μάτιος είναι τα δύο καλύτερα παιδιά στο Μετρόπολη. Όχι τι άλλα. Και ο Χιλιτίδης, ο φίλος μου, ο Γιάννης. Δεν είναι παιδί. Αδερφός είναι. Ναι, ναι. Πάρ' τις γραμμές γλυκό μου. Ήθελα να πω δευτερόλεπτα μόνο ότι ουδής δικαστής μπορεί να δικάσει ουδένα για κανένα λόγο εφόσον δεν έχει αποδείξεις. Αυτά. Προχωράμε. Έχουμε χαιρετίσματα από το Σύνδεσμο Φίλων Ραπτός Στοκχόλμης. Έχουμε μήνυμα από το Βασίλη το Κινικοσκούλικο, κολλητός μου φίλος. Τελικά όσο και αν το προσπαθείς να το αποφύγεις, πάντα θα σε κυνηγάει δίπλα σου ένας θειασιώτης των μουντιαλικών παικτών. Ναι, αυτό είναι το παραμύθι. Θα πάμε στις γραμμές σε δευτερόλεπτα. Αφού δώσουμε χαιρετίσματα στο Δάκη από την Καβάλα, ο οποίος είναι στο Όσλο. Εκεί ζει. Νορβηγία, ναι. Νορβηγία. Πολύ και καλά. Πολλοί θα χαρούν τα γήπεδα Κωστή. Πάνω από 30.000 Σουηδοί θα πάνε Ρωσία. Χαιρετίσματα στον κύριο Μαλάτο. Έξι γραμμές. Πάμε γρήγορα να μιλήσει ο καθένας. Από 1,5-2 λεπτά βάζουμε πέμπτη, βάζουμε έκτη και πάμε για τελική ταχύτητα. Καλημέρα. Τούρμπο. Τούρμπο, ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Έλα, 17 χρόνια Αργενός. Ρε, καλώς τώρα. Λοιπόν, κόκκινη, επειδή ξέρω ότι ακούς την εκπομπή, δεν υπάρχει σύγκριση δόνημα Αναστασιάδη. Δες που είναι ένας, δες που είναι ο άλλος. Λοιπόν, και αυτό θέλω να πω, ότι ο καταλληλότητας για την εθνική είναι ο Δόνης, κανένας Αναστασιάδης. Συμφωνείς, Ραπτόπουλε? Ναι, το κακό είναι ότι επειδή ο Σαββίδης δεν το γουστάρει τον Δόνη και επειδή ο Γραμμένος είναι, παίρνει και εντολές λίγο από τον Σαββίδη, το πιθανό είναι να μην γίνει αυτό το πάντρεμα, που ποδοσφαιρικά θα ήταν πολύ καλό. Άρα στην εθνική θα βλέπουμε μια από τα ίδια. Στην εθνική θα είναι η εθνική των μανατζαρέων, των πονηρών, των μαύρων που γίνονται Έλληνες και ένα συγχαμένο πράγμα. Και επίσης, δεν ξέρω τι λέει ο Χατζη Αποστόλου που επί εποχής του έπαιρνε τα πρωταθλήματα Ολυμπιακός με τον Κόκαλη, με τον Γκαγκάτσι και τώρα το παίζει Μακεδονομάχος. Συμφωνώ. Ναι, ο Μακεδονομάχος. Περίμενε. Ο Μακεδονομάχος του Χατζη Αποστόλου. Α, προσοχή στον Κόκαλη όλοι. Έτσι, άστε το παράμυθι λοιπόν, τώρα. Πώς το βλέπεις τον Άρη, θα ανέβει φέτος? Άρη, θα σου πω για τον Άρη. Να πω ότι η πιο ακατάλληλη πόλη να φιλοξενήσει την εθνική ομάδα είναι η Θεσσαλονίκη. Γιατί είναι εχθρική η Θεσσαλονίκη απέναντι στην εθνική ομάδα και καλά κάνει. Μη σώσει και πατήσει η εθνική το πόδι της εδώ πέρα. Παρακαλώ. Ο Άρης, εάν δεν σκάσουν προσφυγές και αν δεν βρει ρευστό ο Καρυπίδης που δυσκολεύεται και δεν σκάσει μετά τον Γενάρη, θέλω τα λεφτά μου και πού είναι τα λεφτά μου κτλ., ο Άρης θα ανέβει. Δηλαδή το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Το ποδοσφαιρικό ναι. κομμάτι γενικά είναι καλύτερο. Δείχνει ότι θα παλέψει εκεί πέρα, αλλά φαίνεται ότι θα ανέβει. Τώρα, εκείνο το οποίο είναι μείον ο Άρης έναντι της Πάτρας, έναντι της Δράμας, okay, είναι ναι. το χρήμα. Να σου πω πάνω σε αυτό κάτι. Να πεις. Από 5 μάτς θα έχει καλά έσοδα. Παναχαϊκή, Δράμα, Όφη, Αργιανέ, Απόλλων. Άση. Πήγατε εκεί, έκανε το πανηγυράκι εκεί, το γήπεδο μισογεμάτο με την Boca Juniors. Μπήκατε 30.000 ευρώ μέσα. Το είπε ο Καρυπίδης ότι είχαμε μείον. Μέσα μπήκατε, φίλε, 30.000 ευρώ. Το είπε ο Καρυπίδης. Το λέω ο Ραπτόπουλος. Τώρα, εγώ σου λέω δεν μπήκαμε μέσα με τίποτα. Εάν θέλει ο Καρυπίδης να βγει, να το πει δημόσια, ή ο κύριος Μυροφορίδης, ή ο κύριος Καρυπίδης, ή ο λογιστής της ΠΑΕ Άρης, ο Άρης μπήκε πώς μέσα. Πώς μπήκαμε μέσα, ρε Σικωστή. 30.000 ευρώ μπήκε μέσα. Πώς. Εμένα δεν το χωράει λογική αυτό. Θα σου πω πώς. Μπες στον Gazeta dello Sport, πώς θα λένε, GR. Ναι. Μπες εκεί που λέει γιατί βρέσει για το μάτς του Άρη. Δες μια πανοραμική φωτογραφία από πάνω. Μόνο η θύρα 3 είναι γεμάτη, παρά το καπέλο που είχε. Η επίσημη είναι μισή γεμάτη, μισή άδεια. Η θύρα 1 είναι τα 3 τέταρτα γεμάτη. Και στη θύρα 2 οι άκρες είναι άδειες. Ωραία, πόσο κόσμο λες ότι είχε δηλαδή? Πόσο κόσμο είχε? Ναι. 17-18.000 κόσμο. 17-18.000. Κάνε 18.000 επί 12 ευρώ και βγάλε μου πόσα λεφτά βγάζεις. Γιατί τα εισιτήρια. Και θα δεις ότι δεν γίνει να μπεις μέσα και είπανε, με τον κόσμο. Μας είπανε επίσημα πόσα εισιτήρια ήταν. Μας είπανε επίσημα πόσα πήρε η Μπόκα. Μπορείς να το δεις αυτό άμα έμπαινε στο βήμα.gr. Εγώ σαν Ραπτόπουλος λέω μπήκατε μέσα. Τώρα, τότε επίσημα θέλει, πώς μπορείς να πεις ότι πήγαμε μέσα. Εάν θέλει η εταιρεία να διαψεύσει, διαψεύδει. Είναι δημοκρατία. Σε διαψεύδω εγώ γιατί αφού δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία όπως λες, δεν μπορείς να πεις και εσύ αυτό το πράγμα. Με πιάνεις. Διέψευσέ με. Εγώ βγαίνω σαν Ραπτόπουλος και λέω ότι μπήκατε μέσα 30.000. Το δέχομαι. Αφού το λες σαν Ραπτόπουλος, το δέχομαι. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και αλήθεια. Μπορείς να κριτικάρεις, να πεις οτιδήποτε. Ακριβώς. Σου απαγορεύει. Είσαι ωραίος. Τα φιλιά μου. Να σε γερός. Φιλιά και σε σένα. Επόμενος κύριος. Καλησπέρα από το Σύλλογο Ρούφ του Ράγκα. Καλώς τον άρε. Μπήκαμε μέσα ρε, γουστάρουμε, είμαστε άπλες. Δεν λέω εγώ ότι, εγώ σου λέω την είδηση.
Και εγώ πήρα γιατί άκουσα τον κύριο Ψωμιάδη και ήθελα να πω ότι μετά από 30 χρόνια περιφερειάρχης, αντιομάρχης, αν έχεις επιτελέσει ένα έργο και το έχεις ολοκληρώσει, φτάνει. Αν δεν το έχεις ολοκληρώσει και θέλεις κι άλλο, είναι ανικανότητα γιατί είναι 30 χρόνια. Πιο χρήσιμος θα ήταν να μας πει, αν τις απόκριες, τι να τηθούμε, Ζωρό ή Κάπτεν Αμέρικα. Σε πείραξε σαν νέο δημοκράτη ότι πήγε και ψήφισε στο Πασόκ το κόμμα? Όχι, καθόλου. Για να καταλάβω δηλαδή την κριτική σου. Καθόλου. Η κριτική μου είναι ότι φτάνει αυτός που έχει επιτελέσει ένα έργο και βγαίνει να ζητήσει από τον Κοσμάκη την ψήφο του για 30 χρόνια για να προσφέρει ένα έργο, κάποτε πρέπει να το ολοκληρώνει. Αν δεν το ολοκληρώνει, είναι ανικανότητα. Αν το ολοκληρώνει, το ολοκλήρωσες να έρθει κάποιος άλλος να μας προτείνει κάτι άλλο. Αυτή είναι. Κατανοητό. Και όσον αφορά τον κύριο του Ολυμπιακού που έχεις δίπλα σου, εδώ είναι ο κύριος Μαλάτος. Του Μπούζου. Ναι. Θέλω να του πω, εγώ Αργιανός είμαι, ναι, αλλά με την ίδια λογική που μιλάει ο Θεοδωρίδης και ο Μαρινάκης τώρα, ίδια ότι διαμαρτύρεται για τη διαιτησία, θα μπορούσε να πεις και να πούμε για άλλη πλευρά, εσείς έχετε αποδείξεις. Αυτό θα λουστείτε κι εσείς. Ακούστε κύριε μου. Ναι. Το οποιοδήποτε θέμα που είναι λάθος, λέω εγώ πιθανόν, δεν το αντιμετωπίζεις με άλλο λάθος. Δηλαδή εσείς θα δεχόσαστε να σας καταγγείλω εγώ για το οτιδήποτε και να σας δικάσουν χωρίς να σας ακούσουν, χωρίς να βρούνε στοιχεία. Αυτό είπα και εγώ, αν δεν έγινα αντιληπτός. Η δικαιοσύνη, συσταγωγικά, όχι να το πω, όχι η δικαιοσύνη, η ψη τιμωρία στην Ελλάδα, άσχετα αν υπάρχουν οι νόμοι, δεν θα εφαρμόζονται ποτέ. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, παντού. Εν πάση περιπτώσει, δεν το θεωρώ θέμα μεγάλη σημασία, αλλά ας είναι. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια τα πρωταθλήματα τα πήρε ποδοσφαιρικά? Βέβαια, αφού είχε ομαδάρα. Τώρα δεν έχει, πέρυσι και φέτος. Εγώ δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος πέρυσι και φέτος. Αλλά τα προηγούμενα χρόνια ήμαρτον. Ήμαρτον. Κοιτάξτε τώρα, αυτός είπε δίκηνα αστείου, κάτι έτσι είπε. Από εκεί και πέρα και εμείς μάτια και βλέπουμε έχουμε, και άμα ήταν θα το έλεγα εγώ. Και πέστε μου για τον Αστέρα Τρίπολης να σας πω ότι ήταν και πέναλτι και αποβολή. Έχω να σου πω κι εγώ κάτι σαν απλός Αργιανός, δεν με πειράζει, εγώ δεν έχω τίποτα με κανένα. Και αυτά που κάνατε θα τα πληρώσετε με το ίδιο νόμισμα και τις... Άμα φέρουν καλούς παίχτες, Τζόρτζεβιτς, Ριβάλντο, Τζοβάνι... Δεν θέλω να κάνω το συνήγορο του πάω, αλλά είναι... Όχι, ο Μαλάτος τα λέει, τα χώνει στο Μαρινάκι. Άμα και δεν το κάνει κανείς αυτό. Άμα φέρνατε τέτοιους, ευχαρίστως να το πάρουν, Χώστας, γιατί όχι. Χώστας στο Μαρινάκι που σ' άφησε... Σε ένα διάλειμμα της Μαρμίτας, ναι, έβριζες πολύ άσχημα το Μαρινάκι. Και δεν έβριζα, ναι, απλώς έλεγα ότι με 55 εκατομμύρια ταμείο δεν έχω center for. Βεβαίως. Γιατί να μην το πω, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Η κριτική χρειάζεται σε όλα τα πράγματα. Βέβαια, δεν είμαστε τσάτσι εμείς. Ούτε πληρώνομαστε. Να φυλάγεσαι. Παρακαλώ. Γιατί νομίζω ότι ο κόκκινος θα σε κρυώσει και από το τηλέφωνο. Έφυγες. Θα χρεώσει. Γλιτώνεις ρε φίλε σε αυτή τη ζωή. Έλα φίλε, ναι. Έλα ακουστή. Καλώς τον. Καλησπέρα. Καλώς τον. Χαιρετώ και το συμπαθέστατο κύριο Μαλάτου που έχει δίπλα σου. Καλησπέρα και από μένα. Πάντα τεκμηριωμένος και πάντα έβαζε στη θέση τους λίγο κάτι, πώς να το πω δηλαδή, πώς να το τοποθετήσω. Απροσάρμοστος μπορώ να πω. Απροσάρμοστος. Απροσάρμοστος, μην πω άλλη λέξη. Λοιπόν, έχω συγκλονιστεί με την εισαγωγή να σηκωθούν να φύγουν αυτοί οι συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας Κουσέ. Της Νέας Δημοκρατίας, λέω, της Εθνικής Ελλάδος. Που ήταν κάτι πασοκοπατριώτες και κάτι Μικη Μάους της Νέας Δημοκρατίας εκεί πέρα. Πασοκοπατριώτες, ναι, ναι. Ναι, πασοκοπατριώτες. Του σπάσανε και... του Αλουνού την τρομπέτα και ναι, πήγε και του την πήρε η ΕΠΟ την τρομπέτα. Αυτά, ναι, αυτά, εγώ ξέρεις ναι, το γραμμένο, το ναι, συμπαθώ, έτσι. Ναι. Δεν μου είναι αντιπαθητική η μάπα του, ούτε οι πράξεις του παλιότερα, δεν έχει δείξει ανετοιμότητα ο άνθρωπος. Δεν έχει δείξει, κανείς, ναι, 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 ναι. Κανείς δεν είναι τέλειος, ναι, στη δουλειά του, όλοι έχουμε σίγουρα κάνει λάθη κτλ. Αλλά σαν γενική, ναι, εικόνα, ο γραμμένος μου είναι πολύ συμπαθής. Δεύτερο, ωραία, δηλαδή, ναι, πώς να σου το πω, και κριτική να του κάνω, δεν έχω κακότητα και δεν έχω κάτι κακό να πω για τον γραμμένο που είναι εξαίρετος στη δουλειά του επάνω και εξαίρετος οικογενειάρχης. Το ξέρω πολύ καλά. Του λέω λοιπόν, εάν δεν καθαρίσεις τους τζαμπατζίδες, αν τους καθαρίσεις, καθάρισέ τους. Έτσι, δεν θέλω εγώ
οργανωμένους οπαδούς της Εθνικής. Θέλω τσάμπα, όχι, φαΐ, εισιτήριο. Όχι. Και τι όχι είναι αυτό το πράγμα. Τέρμα με τους η κάθε ομάδα που ναι είναι Α ή Β Εθνική, ας ταΐσει ναι οποιονδήποτε οργανωμένο δημοσιογράφο, παραγωγό, όποιον θέλει. Τα δίνει από την τσέπη της. Η Εθνική ομάδα, το ταμείο, είναι από μένα, από Μαλάτο, από σένα κτλ. Αν θέλει να ταΐσει ο Καρυπίδης ή ο Σαβίδης ή ο Μαρινάκης, οποιοδήποτε από εμάς, γιατί βάζω και εμάς, γιατί θεσμικά μπορεί και εμείς να έχουμε πάρει. Εντάξει, καλώς να κάνουνε. Κακός βέβαια, αλλά καλώς να κάνουνε. Δεν με ενοχλεί. Στην εθνική ομάδα μπορεί εγώ να πληρώνω το Φάρο να πηγαίνει τζάμπα, να τρώει τζάμπα, να κοιμάται τζάμπα και να πηγαίνει στο γήπεδο τζάμπα. Δεν το δέχομαι, ρε φίλε. Και μια κρυφή κάπου πρέπει να ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Την κούτρα πρέπει να πάρει ένα τέλος. Ναι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, αυτοί που κάνουν την κούτρα τώρα, επειδή τα ξέρεις καλά, οι πιο πολλοί είναι και ψιλοφτιαγμένοι, ξέρεις. Είναι καλά οικονομικά. Αλλά επειδή πήγαν να πουλήσουν εκεί πατριοκαπηλίκη, καλά, έρχεσαι στις πλάτες τις δικές μας τώρα να το. Να με πουλήσεις Ελλάδα. Ναι. Έλα μπράβο τώρα. Άντε να είσαι καλά, Κουστή μου. Άντε μπράβο τώρα. Καλά ξηγητικές. Όπως και με τον Τζάρτα. Εγώ δεν έχω τίποτα με τον Τζάρτα. Τον θαύμαζα σαν παίχτη πάρα πολύ. Ναι. Η διπλή συμπεριφορά είναι αυτή που με χαλάει. Δηλαδή, είμαι χρυσαυγίτης, κύριε, και λέω έξω ζέκα από την Εθνική. Όχι. Είμαι χρυσαυγίτης και λέω παοξής είμαι, έξω η Αλβανία από την Τούμπα. Χρυσαυγίτης είμαι και λέω έξω Ουάρντα, βρωμιάρι, ξέρω εγώ, αντιφρονούντα στη θρησκεία μου. Τότε θα πω μπράβο. Τότε θα πω μπράβο. Όχι να μου έρθει τώρα ο άλλος τους Αλβανούς στα ξενοδοχεία του, ο Μιχαλολιάκος και τους αλλοδαπούς και να με πουλάει εμένα πατριωτηλίκη. Κατάλαβες και απλακώνουνε ας πούμε τις μάπες τις γυναίκες. Τα ηλίκη. Να σου πω και κάποιοι που ξυρίζουν τώρα τα κεφάλια και αφήνουν κάτι μουσικά, κάτι πρώην πασουξέδες, να μην μου το παίζουν εμένα τώρα χρυσάφκετες. Είναι οι μπαμπάδες τους Πασόκ, βγήκαν αυτοί εδώ, δεν τους διορίσανε και με το πουλάν τώρα να είσαι ακροδεξιός εκ μάνας και πατέρα, πατακοποιημένος, ακροδεξιός, θα πας στη Χρυσή Αυγή γιατί μπορεί στον Καρατζαφέρι να μην βρει και εσύ να είσαι από την άλλη μεριά. Αλλά άμα μου είσαι Πασόκ αριστερίζοντας και να μου το γυρίσεις στο πατριωτιλίκι στα γεράματα, είναι σαν τη γυναίκα που μου έλεγε ο πατέρας μου, ας πούμε, ο συγχωρεμένος, ήταν μια εβδομηντάρα και ήταν ένα κοριτσάκι 20 χρονών με τα μπούτια απ' έξω. Και έλεγε, σχολίαζε τώρα η γριά, μη. Και πάει ο μητάρας και τι λέει, ξεχνάς μωρή τι λέει, τι έκανες εσύ στην ηλικία της. Παλιό πατσαβούρα τι λέει, εσύ λέει τι να δει τώρα, επειδή λέει, έγινες γριά, σχολιάζεις με άσχημο τρόπο, ποιος θα βάλει τα μίνι, η 70άρα, η 60άρα, η 25άρα θα βάλει τα μίνι. Φύγε από εδώ τι λέει παλιωτόμαρο και καλά την είπε δηλαδή ο άνθρωπος. Θεός χωρέσει τον αν υπάρχει Θεός. Αυτά. Και για τον Τζάρτα ένα τελευταίο, ξέρετε που την πάτησε εκεί πέρα, αυτά που είπες, Πασοκοσημίτης εκείνη την ώρα. Μπερδεύτηκε ο Τζάρτας, νόμισε ότι ήταν το 2000 ακόμα. Άντε μπράβο. Με τον Μπατίστα ήταν συμπαίκτες, τον κάνανε στην εθνική ομάδα, ο άλλος άντε το κούμπο, οι Αλβανοί στα βάρη. Ναι, άμα είσαι μάγκας Τζάρτα, πες όχι. Τα βάρη θα τα σηκώσει χωρίς να πάρει τόπα ο Γιάννης ο Καραγιάννης του Τρίτονα. Και θα βγούμε τελευταίοι. Γιατί δεν παίρνει τόπα ο Καραγιάννης. Αν πάρει τόπα ο Καραγιάννης. Ναι. Σε φτιάξω εγώ εσά την γραμμάτα. Το μεγάλο πατριώτη. Άντε ρε Κωστή, να είσαι καλά. Επόμενοι λένε πατριωτάρες. Μάλιστα, ναι. Ασχολείσαι με τον Άρη και αναρωτιέσαι για ποιο λόγο πέφτει τηλεθέαση. Δεν αναρωτήθηκα. Και εδώ δεν υπάρχει τηλεθέαση, εδώ υπάρχει ακροαματικότητα. Η ακροαματικότητα τέλος πάντων. Ναι. Δεν με λες, δηλαδή οι Σουηδοί είναι οι βλάκες που έχουν τον Όρσεν βασικό και εμείς είμαστε οι παοξίδες έξυπνοι που τον διώξαμε. Καλά, αυτό λες εσύ. Οι παοξίδες ότι δεν είστε έξυπνοι είναι δεδομένο. Κάνατε τον Καρσία και τον Βιερή είναι ήρωες. Είστε βλάκες που πατέντα. Σε μιλάω για τον Όρσεν τώρα. Ναι. Σε μιλάω για τον Όλσελ. Εμείς είμαστε οι έξυπνοι που τον διώξαμε. Δεν έκανε κενό. Οι βλάκες είναι στη Σουηδία που τον βάλαν βασικό να παίξει. Καταλαβαίνεις την ιδιοσυγκρασία ενός βορειοευρωπαίου δειλού όταν θα έρθει σε μια τούμπα σε ένα μεσογειακό κράτος που δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Το καταλαβαίνεις αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, τον Όλσελ τον έχεις δει ολοκληρωμένο σε τερματοφύλακα. Δηλαδή, στο πώς θα κινήσει έξω από τη Δεν πρόλαβα. Εχθές δηλαδή είδες ένα Όλσεν επικό, ο οποίος τον έδιωξε ο Πάο και έκανε μεγάλο έγκλημα, εχθές. Ναι, εμένα μ' άρεσε. Πιέστηκε.
Όχι. Έκανε τελική προσπάθεια η Ιταλία. Όχι, όχι. Πού τον είδε τον Όλσεν εσύ? Επειδή πήγε στο Μουντιάλ. Ναι, αυτό λέει πολλά. Επειδή δεν πήγε λέει. Μουντιάλ. Δηλαδή, άμα πήγε ο Μανιάτη στο Μουντιάλ, θα σου έλεγε πολλά. Εγώ σου μιλάω για τον Όλσεν τώρα. Αν πήγαινε ο Κούτρης στο Μουντιάλ, θα σου έλεγε πολλά. Αν πήγαινε ο Τσιόλης στο Μουντιάλ. Αν πήγαινε ο Μανιάτης και ο Ταχτσίδης στο Μουντιάλ, θα ήταν μουντιαλικός παίκτης. Θα ήτανε. Θα έπρεπε να πούμε ότι είναι γρήγορος τεχνίτης και αντάξιος του Μόντριτς, ας πούμε, του Ράγκιτζιτς. Έπρεπε να το πούμε. Όχι. Όχι. Αυτό λέω εγώ. Δηλαδή, το να πεις ότι έπαιξε στη Λυσιστράτη, ξέρω εγώ, μια ηθοποιός που μπορεί να τη γαργάλευε, ξέρω εγώ, ένας σκηνοθέτης. Εγώ θα κοιτάξω το γαργαλιτό του σκηνοθέτη πρώτα και μετά θα δω την αξία της ηθοποιού και πώς πήγε εκεί. Το αναλύω δηλαδή, το ψάχνω. Δεν πάω επιφανειακά. Έτσι θέλω να κάνεις κι εσύ. Σ' αγαπώ πολύ. Πάνω, εγώ για άλλο πριν να ρωτήσω. Αυτά που ακούγονται για τον πρίγκιπη αλήθεια είναι, αληθεύουν, ναι. Ναι, θέλω να τον πουλήσουν τον άνθρωπο. Θέλω να τον πουλήσουν, ναι. Εσύ τι θα ήθελες, να τον κρατήσεις, τα ίδια του Κλάους θα έχουμε δηλαδή. Αυτά που λέει για τον Μπέρκ θα έρθει αυτό. Αυτό είναι παλιό, το είχαμε πει πρώτη στο Μετρόπολης από αυτή την εκπομπή, ότι για να έρθει ο Μπέρκ πρέπει να πουληθεί ο Πρίγιοβιτς. Προσπαθούν να πουλήσουν τον Πρίγιοβιτς, η γυναίκα του Μπέρκ έχει τρελαθεί εκεί, πέφτει από τα μπαλκόνια, θέλει να γυρίσει πίσω με λιγότερα. Πέφτει από τα μπαλκόνια, δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Να σας δώσουμε δώρο τον Τζούρτζεβιτς, θέλετε. Τον Τζούρτζεβιτς, να το κάνω μια ερώτηση κύριε Ολυμπιακτζή και να κλείσω. Έλα Ολυμπιακτζή. Μια ερώτηση να σας κάνω. Κάνε μου. Που είπατε ότι όλα τα πρωταθλήματά σας ήταν καθαρά. Ναι. Εκείνο με την ΑΕΚ που το πήρατε στα χαρτιά, πόσο είναι, για να μου το εξηγήσετε. Αυτό που πήραμε στα χαρτιά αμέσως, εγώ δεν έχω δυσκολία, είναι το αντίστοιχο που μας έκαναν εκείνοι στη Φιλαδέλφια που μας ρίξανε βόμβα καπνού μέσα στο γήπεδο. Βόμβα καπνού. Μας κάνανε κατάμαυρους όλους. Ναι. Και μετά παίξαμε στη Ρόδο μετά από μια εβδομάδα και χάσαμε ένα 0, ενώ στη Φιλαδέλφια και κερδίσαμε. Είναι ο φίλος στη γραμμή, είναι. Έπεσε. Αυτή είναι η απάντηση. Γιατί οπότε ρωτάς? Καλά κάνανε. Γιατί δεν ρωτάς και το Μάκη? Απαντήσανε. Γιατί δεν ρωτάς το Μάκη τον Καγκάτσι να σου πει ο μπαμπάς του που ήταν πρόεδρος στην ΕΠΟ πώς πήραν αυτό το πρωτάθλημα? Κάτι έγινε εκεί πέρα. Τα πρωταθλήματα, ναι, τα έπαιρνε ο Ολυμπιακός με μεγάλη διαφορά, ναι, τα τελευταία 20 χρόνια. Τους καθάριζες βέβαια. Τι καθάριζα? Εδώ πέρα γινόταν επανάσταση. Παίζανε με τον Πανθρακικό η ομάδα σου, φίλε μου, ο ΠΑΟΚ, και είχαν 2-1. Και ο ραδιοφωνικός σταθμός έκανε επανάσταση. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα, πάμε παρακάτω. Ο τελευταίος για το ημίωρο, μάλιστα. Έλα τρελά, μπορεί να κάτσει καλά. Καλά. Τι γίνεται, μπορείς άλλο να πούμε. Χθες το βράδυ άκουσα την εκπομπή, ρε ραπ. Ναι. Ακούγομαι. Ναι. Καμπάνα. Τι πείματα λέγε, τι ιστορίες να με, τι πείματα μας πήρε ο ύπνος, ρε εσύ, να πούμε τώρα, εντάξει. Δεν σ' άρεσε? Δεν μ' άρεσε, ρε φίλε, δεν μ' άρεσε καθόλου. Και σε έπαιρνα τηλέφωνα, δεν έπιασα τη γραμμή να στο πω. Δεν έπιασε γραμμή, εντάξει, καλά. Είχε δύο μάγκες εκεί να πούμε, Αριανούτ, το Στέφανο να πούμε και το Χατζινάκο, του έχει και σήμερα εκεί πέρα. Όχι. Έλα, ρε, ρε, να πούμε. Αυτή είναι κορυφή να πούμε. Ανεβάζουν εκπομπή να πούμε. Εντάξει, να πούμε τώρα. Φύγε, φύγε. Τελευταίο για το ημίωρο να προλάβουμε, ναι. Τι? Δεν προλαβαίνουμε. Σουέψ, σουέψ. Τι το σουέψ? Σουέπες η γραμμή. Α, συγγνώμη, ναι. Ναι, ωραία, ωραία κουβέντα κάνουμε. Είναι αλήθεια. Κόκκινος, μήνυμα. Θέλουν να πουλήσουν τον Πρίγιοβιτς και να πάρουν τον κύριο Βόρειο Ευρωπαίο Μπέρκ, σωστά? Ναι. Μόνο που ο κύριος Βόρειο Ευρωπαίος Μπέρκ, ο κύριος Βόρειο Ευρωπαίος Μπέρκ, είναι ένας ποδοσφαιριστής με μεσογειακή κουλτούρα. Οκ. Okay. Δεν είναι δηλός. Είναι αλυταράς, βρίζει διαιτητές, φτύνει, αγωνιές. Έχει λοιπόν πάρει του Μεσόγειου Ελλαδίτη τον τρόπο. Συμπεριφορά. Έχω μιλήσει μια σχέση ο Κίζας από τη διαιτησία. Μου είχε πει, έχει φύγει το παιδί από τη διαιτησία, μου λέει ταλαιπωρήθηκα από τον Μπέρκ. Όταν η κάμερα είναι αλλιώς, είναι αλλού στραμμένη, τι βρυσίδια ρίχνει, τι αγωνιές, τι φτισιές, τι παλιοχαρακτήρας είναι. Είναι δηλαδή του πιώτης στη γειτονιά σου, Κόκκινε, εκεί πέρα. Εκεί στη γειτονιά σου, η συμπεριφορά του. Μπέρκ. Εσείς πάρτε τον Όλσεν που εχθές δεν ακούμπησε την μπάλα, 90 λεπτά η Ιταλία δεν έκανε μια ευκαιρία, και πέστε ότι είναι μουντιαλικός παίκτης. Πάρα πολύ ωραία. Είναι μουντιαλικός παίκτης. Και ο Κατεργιαννάκης πήρε Euro το 2000, πότε ήτανε, 4. Είναι και αυτός μουντιαλικός παίκτης. Και ο Χαλκιάς είναι μουντιαλικός παίκτης και το έχει πάρει κιόλας. Euro, Μουντιάλ. Δυστυχώς όλα αυτά είναι απότοκα
από την παγκοσμιοποίηση στο ποδόσφαιρο, που πλέον δεν υπάρχουν παίκτες για την εθνική ομάδα καλή καμιάς χώρας, και οι περισσότερες χώρες, δε στη Γερμανία, ας πούμε, ολόκληρη Γερμανία, και δεν έχει παίκτες, και μου έχει 5-6 μαύρους χρωματιστούς, όπως θες πες τους, οι οποίοι δεν είναι Γερμανοί. Βέβαια έχει και τον Τούρκο, τον Εζίλ, πόσο λένε, Ρεζίλ, αυτόν, και τον έχει για Γερμανό. Ναι. Ενώ έχει το Αξάν, το Μογγόλικο. Ναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα τι περιμένουμε, ναι, τώρα. Ναι, Μογγόλικο. Ναι, το γουρλωμάτικο, ναι. Πλαγιαστό. Πλαγιογουρλωματικό, ναι. Ακριβώς, ναι, αυτό. Είναι ο πλαγιογουρλωματικός μης. Και εγώ τον έχω λίγο. Έχουμε και εγώ σε γουρλό το αυτόν. Διάλειμμα. Ανοίγουμε γραμμές μετά το διάλειμμα. Μισή ώρα έχουμε ακόμα, θα πούμε πολλά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. Σούπερ μάρκετ, συγκασενκάρι, ίσον πιο φθηνά και από φθηνά. Δηλαδή είναι για επαγγελματίες ή για ιδιώτες? Εδώ είναι η ουσία. Είναι 2-1 και για ιδιώτες και για επαγγελματίες. Θερμαϊκός, χιλιάδες προϊόντα για το σπίτι και για τον επαγγελματία στις καλύτερες τιμές. Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων, στην περιοχή αεροδρομίου δίπλα στις Θερινές Μούσες. 2310-4747-85. Αυτή την εβδομάδα σούπερ προσφορά σε όλα τα ζυμαρικά μπαρίλα. Η συσκευασία 500 γραμμαρίων μόνο 64 λεπτά με το ΦΠΑ. Πόπο ποικιλία, τυριά, αλαντικά, λουκάνικα, όσπρια. Το γυρίσαμε στην ποιότητα, βλέπω. Από πού τα πήρες? Από το Τσοτήλι. Το χωριό σου? Το παντοπολείο μου. Βρίσκω τα πάντα εκεί. Εκλεκτά προϊόντα από τη Μακεδονία, την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα σε άριστη ποιότητα και προσιτές τιμές. Παντοπολείο Τσοτήλι. Μάρκου Μπότσαρη 129, λίγο πιο κάτω από τον Άγιο Θεράποντα. Δοκιμάστε τα δικά μας κρέατα από το κρεοπολείο μας νήσι στο Τσοτήλι με μία απλή παραγγελία στο 2315-528-810. Λευκό πουκάμισο συν ροζ καλτσάκι της κόρης σου, ίσον λευκό πουκάμισο με ροζ βούλα. Τζιν παντελόνι συν ξεχασμένο 10 ευρώ στην τσέπη, ίσον τζιν παντελόνι χωρίς 10 ευρώ στην τσέπη. Πλυντήριο ρούχων συν 3 τα ξημερώματα συν ακατανίκητη νίστα, ίσον ανεπανόρθωτα λάθη. Λάθη, λάθη. Ευτυχώς δεν χρειάζεται να περιμένεις τη νύχτα για να κάνεις τις δουλειές του σπιτιού, γιατί ο Ήρων σου προσφέρει νυχτερινή χρέωση όλη μέρα. Και όχι για λίγο, για πάντα. Τηλεφώνησε σήμερα στο 18228 ή μπες στο iron.gr και μάθε περισσότερα. Ήρων, η δύναμη της ενέργειας στα χέρια σου. Τώρα και στα καταστήματα Wind. Η προσφορά έχει χρέωση παγίου και ισχύει για 24μηνη σύμβαση. Αρμόδια υποπτεύουσα αρχή, ΡΑΕ. Πω, πω τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάζι, κανένα μπουκαμισάτσι, ξέρεις, έτσι πάνικο, να πούμε ωραίο, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω. Βρε αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop stefansextraextralarge.gr. Στεφάν's Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Διαθέσιμες τώρα οι νέες συλλογές φθινόπωρο χειμώνας. Ήλθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φυλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τον οθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Μασούτης, εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές.
Δευτέρα έως Τετάρτη. Ελληνικές πατάτες στο κιλό, μόνο 29 λεπτά. Προϊόντα Ultrex, Timotei, Neutro Roberts, Omino Bianco και Overlay 50% φθηνότερα. Μαλακτικά Lenor και Unstoppables 40% φθηνότερα. Dixan Scone, υγρό, κάψουλες, η συσκευασία μόνο 6,90. Και καφετιέρα Grandis μόνο 14,90. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και τώρα, με κάθε έκδοση νέας κάρτας Μασούτης Visa της Eurobank μέχρι 15 Δεκεμβρίου, κερδίζετε 40 ευρώ για αγορές από τα καταστήματά μας. Συγγνώμη κύριε, ξέρετε πώς πάω στα ΚΤΕΟ AutoSave? Φυσικά, αλλά το σημαντικότερο είναι πώς θα γυρίσετε. Πώς? Με ασφάλεια, μεγάλη ασφάλεια. Νιώστε κι εσείς την ασφάλεια που σας εγγυάται ο έλεγχος ΚΤΕΟ στην AutoSave. ΚΤΕΟ AutoSave. Οδηγήστε με ασφάλεια αυτούς που αγαπάτε. Μόλις 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δυτικά, δίπλα στο μηχανολογικό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-751-241. Τώρα, έλεγχος ΚΤΕΟ επιβατικού οχήματος στην AutoSave μόνο 40 ευρώ. Πουθενά φθηνότερα. Έλεος πια από χθες μέσα έξω. Μπουμ, μπουμ. Τουλ πλάς, μαντέμ. Τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Tool Plus. Βιομηχανικά εργαλεία. Ηλεκτρικά, μπαταρίες, εργαλεία χειρός, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλειοθήκες. Τα καλύτερα εργαλεία, οι καλύτερες μάρκες. Makita, DeWalt, Stanley. Tool Plus. Αγίου Νέστορος 30, Λαγκαδά με Αγίου Δημητρίου. Και toolplus.gr για να διαλέξεις με την ησυχία σου. Tool Plus. Γιατί τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Η αγάπη του κόσμου και η μεγάλη ζήτηση εισιτηρίων φέρνουν τον Κωνσταντίνο και τον Ματθαίο Τσαχουρίδη για μια έξτρα παράσταση στο Θέατρο Βεργίνα. Κυριακή 19 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ. Απολαύστε ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικά μουσικά πατρέματα και επιρροές από τον ιστορικό Πόντο μέχρι τη Λατινική Αμερική. Μουσικές του κόσμου με τους αδερφούς Τσαχουρίδη. Μαζί τους μια ορχήστρα εξαίρετων μουσικών. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνοι. Τέλεια φέτα. Και είναι και φθηνή. Και το κασέρι, καλό. Είναι και φθηνό. Και η γραβιέρα αυτή, καταπληκτική όμως. Και είναι και φθηνή. Στο Σκλαβενίτη όχι μόνο βρίσκεις άριστη ποιότητα και πραγματικές προσφορές, αλλά γνωρίζεις και ότι κάποιος ψάχνει τις τιμές και φροντίζει να έχει τις πιο φθηνές στα προϊόντα που σε ενδιαφέρουν. Γι' αυτό μπορείς να διαλέξεις αυτό που πραγματικά προτιμάς. Γιατί για εμάς δεν είναι σύνθημα. Είναι δέσμευση το τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ Σκλαβενίτη στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15, Εμπορικό Κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Αυτό με τον Μπέρκ και τον Μπρίγιοβιτς, ένα μήνα και κάτι μέρες πριν, 35 μέρες πριν, εδώ πριν βγει στα site. Έτσι για να ευλογούμε και τα γένια μας που λέει ο κόσμος. Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά τα ευλογώ. 2-31-0-90-90-90, 2-31-0-98-80-90, 9-55 κενό μήνυμα στο 54.340. Πάμε στον κύριο που περιμένει και άλλους τρεις που περιμένουν και αυτοί. Χαίρετε. 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 Καλώς τον κύριο Γιάννη. Εδώ είναι. Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνεις? Υπομονή, εντύπωση και θεραπεία. Απορώ με έναν τρελό πώς μπορείς και ταιριάζεις και μεσημέρι και μεσάνυχτα. Είμαι κεφαλονίτης. Α, τι σημαίνει αυτό? Τότε σωστό. Τι σημαίνει κεφαλονίτης? Τότε σωστό. Είμαστε τρελοί από χέρι. Ναι.
Λοιπόν, αυτό που λέει. Μάλιστα, κύριε. Προσπάθησες προηγουμένως με τον Αριανό να δικαιολογήσεις το φίλο σου το ψωμιάδι. Όχι, ρε παιδί μου. Εγώ τον πήρα τον ψωμιάδι τηλέφωνο χθες το βράδυ. Ναι. Να τον ρωτήσω, το είχε κλειστό. Με πήρε το πρωί αυτός και συνεννοηθήκαμε να βγει. Του λέω πώς εσύ, ένας άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας, πας και ψηφίζεις στο θέμα του Πασόκ. Και με εξήγησε ότι είναι πολυκομματικός. Μου άφησε να εννοηθεί. Ήταν και μια αντίδραση εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή σαν να λέει τη Νέα Δημοκρατία εμένα, με έβγαλε, βγήκα ας πούμε με όλες τις παρατάξεις και αριστερή με ψηφίζει, αυτό δεν κατάλαβες εσύ? Ναι, ότι είναι υπερκομματικός, έχει αποδοχή και, μάλλον, υπερκομματική. Πούμε, η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι τον έχει αφήσει λίγο στην απέξω, δεν τον... Άκουσε όχι με. Λίγο τον άνθρωπο, τον έχει ναι. διώξει να ναι. μην πω τώρα και πώς. Άκουσε με. Αλλά ήταν ευγενής. Χωρίς λόγο. Ναι. Ήταν ευγενή. Δεν αφιβάλλω. Όταν ρώτησε τον Καρατζαφέρη ποια είναι η γνώμη του για το Μητσοτάκη, λέει πρέπει να το βουλώσει, δώσει του δυο χάπια εκεί πέρα να μην μιλάει για να βγει πρωθυπουργό. Ιδεάλος, λέει, όσο μιλάει, είναι δυσάρεστη θέση. Έτσι είπε ο Καρατζαφέρης. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. όταν θες να είσαι πολυκομματικός, πώς το λες, ναι. δεν πρέπει να λες οι κλέφτες του Πασόκ. Αχ, το είπε. Ναι. Εντάξει. Ναι, το είχε πει, ναι. Α, μπράβο. Για τον Παπαγεωργόπουλο δηλαδή δεν είπε τίποτα. Αυτός ο Γιοκουβάτος. Ναι. Κατάλαβες. Θυμάσαι μια φορά που του κάνανε μπάλκο. Δεν έβγαινε κανένας Πασοκατζής ούτε με το ψωμιάδι ούτε με τον Γιακουμάτο. Ναι. Στην τηλεόραση. Ο Γιακουμάτος. Ναι. Ναι. Λέει, το πατριώτη του Κυριάννη. Ναι. Ναι, είναι λοιπόν, και οικογενειακός φίλος. Ανεξάρτητα αν εγώ δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Μη μου πεις πήγες ψήφισες και εσύ χτες. Όχι. Όχι βέβαια. Α, αφού ναι. πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Ναι, ναι. Α, μπράβο, τώρα μαζί σου είμαι. Βρήκανε. Άκουσε με, από το 93, όταν το δικαίωσε ο λαός, από τότε έχω να ψηφίσω Πασόκ. Μα τι να ψηφίσω, Σιμίτης δεν ήταν Πασόκ και δεν. Αβούρι λέγεται ο άνθρωπος, τώρα Σιμίτη το λέμε τέλος πάντων. Τον είδες που ζωντάνεψε. Χθες βγήκε την Κυριακή. Δεν βλέπω ειδήσεις εγώ. Α, και ξέρεις τι είπε? Όχι. Προσπαθούνε, λέει, να με χτυπήσουν εμένα, αλλά δεν χτυπάνε εμένα, την κεντροαριστερά χτυπάνε. Ναι. Μάλιστα. Πάει και αυτός κεντροαριστερός. Μάλιστα. Κατάλαβες. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε πατριώτες, δεν έχουμε καμιά σχέση με τέτοιους. Πες τα αυτά στον διπλανό σου εκεί. Εκείνος είναι μηδενιστής, εντάξει. Ναι. Τη Μελίνα Μερκούρη δεν μπορεί να την παραδεχτεί. Με τίποτα. Μα τι έκανε για να την παραδεχθώ? Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι προσπάθησε για τα γλυπτά της Ακροπόλεως. Άσε, ρε. Αλλά δεν μπορείς να τα καταφέρεις γιατί υπάρχουν μεγάλοι οικονομικοί λόγοι. Πες του όταν, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και τα λοιπά παίρνουν ηθοποιός πολλά λεφτά. Δεν ήτανε. Πολιτικός όταν, δεν ήτανε. Πατριώτησα ήτανε, τι ήτανε. Στη Γαλλία ήτανε. Εκεί βρήκε τον Τασέν τον Φουκαρά. Κυριανή, να πούμε. Πες του όταν περπατούσε στα πεζοδρόμια της Ευρώπης έτρεμαν. Τι τρέμαν? Γιατί τρέμανε σιγά μωρά, από ό,τι από την ομορφιά της, λοιπόν. Την κουρλωμάτα. Άσε με καημένε. Εγώ τους φώναξα στο ναι. μουσείο του Λονδίνου μέσα ναι. ότι είσαστε κλέφτες γιατί παίρνετε χρήματα τα οποία δεν δικαιούστε. Ποιος ήταν αυτό? Εγώ. Α, ωραίος. Και δεν μου κάναν τίποτα γιατί μου λέγανε, είχα πάει τότε με την εταιρεία μου, τη μεγάλη και σίγουρη που ήταν τότε, παλιά. Ναι. Και μου λένε θα σε κλείσουνε μέσα. Λέω εμένα θα κλείσουνε μέσα. Θα τους κλείσω εγώ μέσα. Ναι. Αυτοί με κλέβουνε. Ναι. Εγώ δεν τους πήρα ναι. τίποτα. Συγγνώμη Κυριάννη, με ποια εταιρεία, για πες μου. Δεν μπορώ να πω τώρα γιατί θα της κάνω διαφήμιση. Α, τέλος πάντων. Αυτή που άλλο. Έλεγε μεγάλη και σίγουρη, που έλεγε ο Χάρη Κλίν, ποια η σχέση ενός Αράπη με τη συγκεκριμένη εταιρεία, και έλεγε μεγάλη και σίγουρη. Ένα κάτι άλλο για να κλείσουμε. Ορίστε. Προηγουμένως είπες. Μέχρι στον Αριανό, ποιος ήταν, δεν θυμάμαι, ότι πέρυσι και φέτο παραδέχουμε ότι δεν έχουμε ομάδα, έτσι δεν είμαστε. Φυσικά, δεν είμαι ευχαριστημένος, όχι. Πέρυσι όμως το πήρατε το πρωτάθλημα. Πάλι δίκαια το πήραμε, είμαστε κάπως καλύτεροι από τους άλλους. Κάπως. Για σκέψου και φέτο να το πάρει ο Λεμπορής, γέλιο γλέντια που θα κάνουμε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Θέλει δύο μεταγραφές για πλάκα η ομάδα. Τουλάχιστον. Και δεν πάσχει από center back. Έχω πράγμα. Τέλος πάντων. Ένα ντουρμάς θέλω και έναν center for, ας είναι και σαν τον Ιντέγε, δεν με πειράζει, μια χαρά είναι. Απόψε θα είσαι δίπλα του? Πότε? Το βράδυ. Όχι, δεν νομίζω να τα καταφέρω. Α, εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε.
Μάλιστα, καλά. Γεια σου, Αναστόπουλε. Έλα, επόμενος κύριος. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Παγιωτόμαρο, τι κάνεις. Τι έγινε, θα πάρω πάω πρωτάθλημα φέτος. Να δω τι θα λες. Ναι. Ναι. Λοιπόν, γεια σου Κυριάννη. Καλησπέρα. Λοιπόν, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ οι δυο μας. Θα σε κάνω μια ερώτηση στο τέλος. Εμένα. Ναι. Ωραία, περιμένω. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, ναι. Μένουμε στην πιο όμορφη χώρα. Ναι. Με λάθος νοοτροπία των ανθρώπων, ναι. Και με λάθος πολιτική συνείδηση των ανθρώπων, ναι. Και γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν με νοιάζει. Ναι. Κοίταξε, ακούω δεξιά-αριστερά ο ένας Πασόκ, ο άλλος Νέα Δημοκρατία και μας βάζουν σε ένα φαύλο κύκλο να μαλώνουν μεταξύ τους. Καλά, καλά εγώ θα πω ότι όλοι αυτοί που μιλάνε για πολιτικά πιστεύω ότι είχαν κάποιο όφελος για να μιλάνε. Ναι. Εγώ ποτέ δεν έχω ψηφίσει κάποιο κόμμα από τα μεγάλα. Ναι. Ούτε έχω ψηφίσει ποτέ Χρυσή Αυγή. Ναι. Και ούτε πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Απλά ούτε ποτέ ασχολήθηκα με τα πολιτικά και ούτε με ενδιαφέρουνε. Και ούτε η τηλεόραση με ενδιαφέρει, να σου πω την αλήθεια. Μόνο όταν παίζει ο ΠΑΟΚ με ανοίγω την τηλεόραση, να φανταστείς. Μπράβο. Ναι. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αυτοί που μιλάνε για πολιτικά είχαν ή έχουν κάποιο όφελος. Από εκεί και πέρα είναι πολύ ελάχιστοι ανθρώποι στη χώρα μας οι οποίοι δεν είχαν ποτέ όφελος από τα πολιτικά και είχαν, ξέρω εγώ, του μεροκάμα του να δουλεύουν και κοιτούσαν μόνο αυτό το πράγμα. Δεν κοιτούσαν από πού θα μαζέψουν λεφτά. Και από πού να βολευτεί ο γιος και η κόρη. Αυτή είναι η Ελλάδα, θέλουμε δεν θέλουμε, και γι' αυτό είμαστε έτσι όπως είμαστε. Ναι. Και να σου πω και κάτι. Ναι. Δεν με νοιάζει καθόλου, αλήθεια σου λέω, δεν με νοιάζει καθόλου με 35 χρονών, εκτός από την οικογένειά μου, την οποία την αγαπάω πάρα πολύ, και τη γυναίκα μου. Ναι. Κανένας άλλος, φίλε. Γιατί δεν πάει να καεί η Ελλάδα. Δεν πάει να καεί ο διπλανός μου. Εγώ θα κοιτάω την οικογένειά μου, φίλε. Μα αυτό κοιτάει ο καθένας, δε φίλε. Απλά άλλα λένε. Κατάλαβες. Το ίδιο. Ναι, απλά σου λέω ότι όλα αυτά έχουν ένα όφελος για κάποιους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα. Ο ΠΑΟΚ, για μένα κατ' εμέ, έχει έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει κάποια λεφτά στον ΠΑΟΚ. Αλλά φιλαράκι, όταν κατεβαίνουμε στην Αθήνα, η νοοτροπία της ομάδας κατεβαίνει και πιο κάτω από μια μικρομεσαία ομάδα. Φύγε με κούραση. Δηλαδή, φύγε. Αυτά τα ξέρουμε. Κάτι, καμιά ατάκα, τίποτα. Πολύ αυτός μονότονος ήσουν. Καλημέρα. Αυτό και έχουν συμφέρον. Την επόμενη φορά περιμένω την ερώτηση. Την ερώτηση. Λέγε, φίλε. Έλα. Έλα, φίλε. Το ράδιο, παρακαλώ. Το ράδιο. Κωστά. Ναι. Να χαμηλώσω. Κλείστο. Καλύτερα κλείστε. Λοιπόν, Γιάννη. Ορίστε. Κλείστο, ρε φίλε, κλείστο. Εντελώς. Έλα, ρε Κωστά, ο Τάσος είμαι. Το κλείσα. Έλα, Τάσο. Λοιπόν, το κλείσα, άντε. Ναι. Τέλος πάντων, γιατί το τηλέφωνο δεν ακούω καλά. Δεν ακούω καλά. Ναι, ναι. Κατάλαβες ποιος Τάσος. Ναι. Μην το λες για να θέλω να κάνω τσέξ στο Γιάννη. Ναι. Γιάννη. Παρακαλώ. Ναι, επειδή σε παρακολουθώ πάντα και στην τηλεόραση, στη Μαρμίτα. Ευχαριστώ. Είπες προχθές τις προάλλες, όχι τελευταία εκπομπή, στην πρώτη τελευταία, ανέφερες τη λέξη πανθρακικός. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Την ανέφερες και σήμερα. Μάλιστα. Η δικιά σου η ομάδα πρόπερση πώς κέρδισε με στην Κομωτινή. Κανονικά, κέρδισε 4-1 και μετά αρχίσανε τις βλακίες. Στο τέλος πόσο έληξε. 4-3. 4-3. Κέρδισε δικιά. Ναι. Υποτίθεται ότι δεν έδωσε ένα λεπτό, όταν κύριε. Όταν μιλάς, αγόρι μου, εγώ έχω κερδίσει όλες τις ομάδες εκτός από τον Ολυμπιακό. Ένα λεπτό. 6 χρόνια έπαιξα άλλα εθνική. Δεν με αφήνετε και να πω. Μπορούσα και σένα να σε κερδίσω και δεν με κέρδισες δικιά. Ακούστε, αυτό που λένε ότι ήταν χέρι, επειδή το είδα 100 φορές, γιατί κάτι τέτοια τα κοιτάω 100 φορές και με τα γυαλιά μου μαζί. Για τον πέναλτι λες. Δεν ήτανε. Ακριβώς. Αν ήτανε, εγώ θα έλεγα ήτανε. Ναι. Δεν ήταν όμως. Το αποτέλεσμα ήταν 4-3. Ναι, εγώ δεν είχα ένα πέναλτι στο τέλος με τον Ηλιάδη. Αυτό σας είπα. Όχι, εσύ με λες αυτό που κέρδισα ή αυτό που...
Αυτό που ζητήσατε γιατί στο μιλάτε τελευταίο για ένα λεπτό. Μάτς και δύο ώρες που έληξε 4-3. 4-3. Δεν έπρεπε να χάσω, κύριε Κωστά. Και αυτή είναι, δεν μπορώ να μιλήσω, ρε φίλε. Λοιπόν, τον Τάσο τον Πάντραξο, τον ακούς, τον έχεις υπόψη σου, Γιάννη. Ποιον? Τάσος Πάντραξ. Όχι, ποιος είναι ο κύριος, δεν ξέρω. Πρώτη φορά με ακούς. Α, που λέτε για τον Πανθρακικό Τάσος ήξερα, το Πάντραξ δεν ήξερα. Τάσος Πάντραξ πιάνω, ρε. Πάνθραξ. Μάλιστα, σας έχω ακούσει σαν Πάνθρακα, βεβαίως. Λοιπόν, εγώ είμαι άρρωστος με την ομάδα μου, ευτυχώς έχω κάτι δεξιά και αριστερά, κάτι Κάζης, κάτι Λουτσέρο, κάτι Τικινή και κάτι Μουνάφο. Και ευτυχώς βλέπω αυτούς αγόρους μου και παρηγοριέμαι, θυμάμαι τα παλιά. Έχετε δίκιο, αλλά εκεί πέρα στη Θράκη να προσέχετε και να κοιτάτε όσο μπορείτε να ενισχύετε ο ένας τον άλλο Έλληνα, γιατί αυτοί που αποκαλούνται Τούρκοι θέλουν να μας προσαρτήσουν τη Θράκη στην Ανατολική Θράκη που ήδη κατέχουν, γιατί είναι κατακτητές. Η Ελλάδα έχει απολέσει πολλές περιοχές και έχουν δημιουργηθεί κράτη. Δεν θέλω να αρχίσω να λέω τώρα, για να μην χαλάσω την εκπομπή που είναι αθλητική. Έχετε Κωστά, το νου σας, προσέχετε. Λέγε. Κωστά, και κάτι θέλω να πω για σένα. Επειδή σε αγαπώ, σε εκτιμώ σε θέματα αθλητικά, άκρος αθλητικά, κατά την άποψή μου, αγόρι μου, τα άλλα θέματα που εμπλέκεσαι, κάτι πατριωτικά, κάτι σημαίες, κάτι παρελάσεις, κάτι δεν ξέρω τι, για μένα είσαι μειοψηφία. Να ξέρεις, μην εγώ σας προκαλώ με τις πράξεις σας να αποδείξετε αυτά που λέτε στο δρόμο. Όχι, αγόρι μου, κοίταξε να δεις. Αυτά τα πατριωτικό σημαίνει. Άστε τα. Εγώ κρίνω τον άνθρωπο βάσει των πράξεων και όχι αυτά που λέει. Τελείωσε. Αυτοί που. Κώστα, τελευταίο για να κλείσω. Τελείω. Αυτοί που βγαίνουν και σε σιγοντάρουνε, να ξέρεις, είναι μία μειοψηφία του 2% το πολύ ή του 3% και είναι για μένα ψευτοκουλτουριάριδες. Κατάλαβες. Το 97% για θέματα εθνικά που λες δεν συμφωνεί. Δεν υπάρχουν μαζί. Εθνικά θέματα. Στη Θράκη και τα μάτια σας και στην Κομοτηνή να βγάλετε βουλευτή για Έλληνα. Γιάννη, ναι. Θα σου πω και κάτι. Έφυγες. Άσε τώρα να βγάλει βουλευτή Έλληνα και να βγάλει. Βέβαια. Και να βγάλει βουλευτή Έλληνα. Μου βγάζουν το Χασάν Τσογλάν, πώς το λένε τον κάθε έναν. Ανεξιθρησκεία, πώς. Εμείς μπορούμε απέναντι να πάμε να βγάλουμε βουλευτή. Να βγάλετε, γιατί όχι. Πώς θα βγάλουμε, αφού μας διώξαν όλους και εδώ πέρα κρατήσανε το θύλακα, να τον κάνουμε τι. Πάμε επόμενη γραμμή. Είπα προηγουμένως, τα έλεγε ο Αριστοτέλης πριν 2.500 χρόνια. Πέθανε αυτός, πάει, άστον. Τρελαθούμε τελείως. Έλα να προλάβουμε, ναι. Γεια σας, κύριε. Να το σου έκτης. Πάει και ο Γιώχανσον. Καλώς ο κύριο Κώστα. Πάει και ο Γιώχανσον. Γεια σου, κύριε Γιάννη. Τι να κάνουμε, εντάξει. Κωστή, ναι. Χθες έθιξες ένα θέμα εκτός από τα τετριμένα, ναι. και είδες ότι υπήρχε ακροαματικότητα. Ποιο θέμα από όλα. Με τους ποιητάς. Οι ποιητάς, ναι. Ναι. Που βγήκε ο άλλος που σε ξεφώνησε, ναι. ο έχων IQ Ραβικιού, ναι. Σε ξεφώνησε. Καλά. Είδες ότι υπήρξε ανταπόκριση, ναι. Και μεγάλη μάλιστα. Λοιπόν, εγώ έχω να πω το εξής, ναι. ότι όλη η εθνική ύμνη των ομάδων, ναι. Που ανακρούονται και τραγουδιούνται και πρόσφατο έχω τον Τζίτζι Μπουφόν που όσο δυνατά τον τραγουδούσε, ναι. Είναι ποίηματα που εξάρουν τον πατριωτισμό της χώρας τους. Υπάρχει πατριωτισμό. Και αν δεν υπήρχαν οι ποιητές, ναι. Όπως ο Σολωμός που έγραψε τον εθνικό ύμνο, ναι. Όπως ο Ρίγας Φεραίος που έγραψε τα φούρια, τα ποίηματα και ξεσήκωσε όλη τη Ρούμελη. Ακόμα θα είχαμε τον Τούρκο πάνω από το κεφάλι μας. Και τι έγινε. Καλά, τώρα μην το λες έτσι απλοϊκά, γιατί ένα λεπτό Κώστα μου να τώρα σε διακόψω. Τώρα ποιον έχω πάνω από το κεφάλι. Δευτερόλεπτα. Στάσου, περίμενε. Εγώ ήθελα να έρθουν εδώ σαν κατακτητές οι Τούρκοι σε μια περιοχή για μια εβδομάδα. Να δω τι θα κάνουν αυτοί που μου κάνουν τους τάχα μου. Κάτσε, περίμενε. Προχώρα. Μα τους είχαμε κατακτητές 400 χρόνια.
Μας βόλευε, μας βόλευε. Και το Παπαδαριό και τους πολίτες. Τους είχαμε κατακτητές, τους είχαμε 400 χρόνια. Λοιπόν, ευτυχώς που είναι και αυτοί. Ευτυχώς που είναι και αυτοί. Στάσου τώρα, δεν με απαντάς. Τώρα ποιους έχω πάνω από το κεφάλι μου που δεν έχω τους Τούρκους. Την παγκοσμιοποίηση έχει. Ποιον τώρα... έχω πάνω από το κεφάλι μου, δηλαδή αν είχα τώρα... το... Στάσου ρε φίλε. Αν όλα το... τα κράτη χρωστάνε. Στάσου ρε φίλε. Εγώ αν είχα τώρα τον Τούρκο στο κεφάλι μου. Ωραία. Με αυτό που έχω τώρα στο κεφάλι μου, ποια είναι η διαφορά. Δηλαδή αυτό που έχει στο κεφάλι σου τώρα. Τώρα δεν έχω τίποτα στο κεφάλι μου. Πέσαν τα μαλλιά μου. Άλλο λέω εγώ. Όχι. Τώρα ποιον έχω πάνω από το κεφάλι μου που δεν έχω τον Τούρκο. Ποιον έχω. Έχει του Δουνουτού. Δουνουτού. Το ίδιο είναι. Ναι, το ίδιο είναι. Το ίδιο. Γιατί. Είσαι σκλαβωμένος. Δεν είμαι. Α, έτσι λες εσύ. Ξέρω εγώ. Με 400 ευρώ μισό θα είμαι σκλαβωμένος. Ο Τούρκος δηλαδή τι χειρότερο θα με έκανε. Ναι. Ναι, και. Ναι. Όταν είχες τα λεφτά που με τον μεγάλο Ανδρέα Παπανδρέου και τον Πασό και τα πακέτα Ντελόρ που. Βρε άσε τα. Λέω τώρα. Που ο μέσος μισθός ήταν 1500 ευρώ όταν σε άλλα κράτη ήταν 800. Τότε ήταν καλά όταν τα τρώγαμε. Τώρα ρε παιδί μου, ναι. Τι έλεγε τον Τούρκο πάνω. Καλά μας κάνουν αφού δεν ξέραμε να κάνουμε καλή διακίνηση. Άρα πάλι Έλληνα στο κεφάλι μου δεν έχω απάνω, ξένον έχω. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή. Είμαι ελεύθερος τώρα. Μπορώ να αρρωστήσω και να πάω στον γιατρό, μπορώ να μάθω γράμματα χωρίς να πληρώσω. Μπορώ να δουλέψω, να παράγω. Τώρα δεν είμαι σκλαβωμένος, ο Τούρκος με φταίει δηλαδή. 400 χρόνια. Πάμε στους δύο τελευταίους. Έλα, καλησπέρα. Τώρα είναι ελεύθεροι οι Έλληνες. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε, ο Αντώνης είμαι από τα Εξάρχεια. Καλά γεια σου, ρε Εξάρχεια, τι λέει. Γεια σου, ρε Κώστα, γεια σου, κύριε Γιάννη. Γιάννη. Καλησπέρα. Μάλλον καλύτερα, Γιάννη, σας λέω. Έτσι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όσον αφορά τον Ψωμιάδη, χάρηκα πολύ που τον άκουσα. Τον θυμάμαι, εμείς όταν τελειώναμε το κολέγιο, πηγαίναμε εκεί δίπλα σε ένα ταβερνείο, δίπλα στην Αβάνα, ένα κινηματογράφο στο Μεξικό. Ερχόταν λοιπόν το μεσημέρι ο Ψωμιάδης, πολλά χρόνια πριν τώρα, έτσι. Έπαιρνε το μικρόφωνο και ανέβαζε το κέφι. Βέβαια το κατέβαζε όταν έπιανε Καζατζίδη. Τρέλα με τον Καζατζίδη αυτός. Κώστα είναι ένας αριστερός αυτός, πόντιος και τρελός. Ναι. Στην πραγματικότητα. Απλά πρέπει να μπερδεύτηκε μικρός όταν θα πήρε από πίσω καμιά ωραία κοπέλα, να πούμε, η οποία πρέπει να μπει και σε κανένα γραφείο της Νέας Δημοκρατίας, καμιά τοπική οργάνωση. Ναι. Τώρα, αν ο Ψωμιάδης, επειδή τον γνώρισα τότε, μικρός ήμουνα βέβαια έτσι. Είχε την οικονομική δυνατότητα να τελειώσει και κανένα σχολείο από αυτά που τελειώνουν οι Μητσοτάκηδες και οι άλλοι. Ναι. Εδώ στην Αθήνα, σίγουρα δεν θα είχε να ζηλέψει τίποτα από κάποιους άλλους πολιτικούς τώρα. Για μένα είναι, επειδή ήρθε και λίγο ο λόγος γι' αυτόν, είναι ένα απλό παιδί γιατί τον γνώρισα, λίγο, έτσι, σε μια παρέα εκεί, πίνοντας τσίπουρα, ας πούμε. Δεν φοβήθηκε τη δουλειά ποτέ, από ό,τι θυμάμαι. Mm-hmm. Yeah. Απλά είχε το κακό να μην είναι από κάποιο τζάκι πολιτικό. Και βρήκε αυτόν τον τρόπο. Την έκανε τη μαγκιά του όμως. Βέβαια, βρήκε αυτόν τον τρόπο για να κάνει τόρο. Τι έκανε τη μαγιά του. Έξυπνο για εμένα αυτός ο τόρος. Για άλλους βέβαια λάθος. Πρέπει να τρελάθηκε κιόλας βλέποντας τις μίζες να περνάνε πάνω από το κεφάλι του, να πούμε. Ξέρεις, τα λεφτά ήταν πολλά. Για μένα όμως είναι ένας τίμιος άνθρωπος, ο οποίος δεν πείραξε ποτέ κανέναν. Ίσα-ίσα. Όσον αφορά τώρα τη Μερκούρη που λέτε, η Μερκούρη ήταν από τζάκι πολιτικό. Ο παππούς της ξέρουμε όλοι ήταν. Δήμαρχος Αθηναίων. Ο πρώτος της άντρας ήταν ο Χαροκόπος που υπάρχει και το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Εδώ. Χαροκόπου Καλυθέα με ψηλό μελαχρινό. Άσε μου πια Μερκούρη τη μούφα. Αυτά, ναι, ναι, θέλω να σου πω τη διαφορά τώρα. Τη διαφορά ανάμεσα σε έναν άνθρωπο φτωχό, ας πούμε, από τη Θεσσαλονίκη και στη Μερκούρη, ας πούμε. Κάναμε οδό τώρα τη Μερκούρη. Έφυγες, θα προλάβω λοιπόν, τον τελευταίο. Φιλιά, σ' αγαπώ πολύ. Ωραίος ο εξαρχιώτης, αστέρας εξαρχείων με λόλο. Έτσι, τελευταίος, ναι. Γεια σου Κώστη μου. Καλώς τον. Τι κάνεις. Καλά. Ο Φωτιάδης μου. Πού είσαι ρε Φωτιάδη. Αγόρι μου. Κύριε Μαλάτο, να ρωτήσω λιγάκι. Όχι. Πώς ξεχάσατε εσείς τα καπάκια. Εγώ τα μάζευα ένα μήνα και τα ξεχάσατε. Να τα δώσω παιδιά. Ούκαν λέει το γύρας ήρχα το μόνας. Τώρα μην με βάζεις τόσα αρχεία και μάθα. Λέω, τα γεράματα δεν έρχονται μόνα τους. Ο πόντιος τώρα με τα αρχεία. Εσύ και κύριος, εγώ τα μάζευα να τα δώσουμε. Δεν πειράζει, θα τα πάρω τώρα, το ίδιο είναι. Τα έφερα εγώ, του τα έφερα. Μου τα έφερε ο Κωνσταντίνος. Να πω κάτι αγόρι μου. Σήμερα πήγα στο Φωτιάδη, άκου.
πήρα ένα κουτί που είναι συλλεκτικό, ναι, και όταν θα είναι γιατί θα με καλέσει στη Μαρμίτα, ναι, ναι, θέλω να το δείξω. Έχει δηλαδή είναι κλειδιά, ναι, του Απόλλωνα ποτίου για το, από το σύνδεσμο είναι, ναι, και ένα καπέλο. Καπέλο. Και ένα έπαινο που είναι με το όνομα, δηλαδή το Απόλλωνα, ας πούμε, που γράφει ο Φωτιάδης Μιχάλης. Πολύ ωραία. Αυτό ήθελα να πω, ξέρω. Τέλεια, και ένα άλλο, ναι, ναι, και ένα άλλο, επειδή χθες ανάφερες για τους φοιτητές, επειδή ξέρω μια Κατερίνα Δημουλά, είναι ποιήτρια. Ποιήτρια είναι. Ναι, ναι, την έχω ακούσει, ξέρω εγώ. Όλο με ζωγράφους, με ποιήτριες, κάνεις παρέα. Όχι, όχι, ναι, ασχολιέμαι και με αυτό, γορμό. Ναι, είναι ποιήτρια, είναι γύρω στα 67 χρόνια. Κοίταξε να δεις. 67 χρονών είναι ποιήτρια. Ναι, 67 χρόνια. Κοίταξε να δεις. 67 χρονών είναι ποιήτρια. Ναι, 67 χρόνια. Κοίταξε να δεις. 67 χρονών είναι ποιήτρια. Ναι, 67 χρόνια.